Καλημέρα. Οπα, τι να. Δώσε αγόρι μου, δώσε και δώσε χειροβολιά, δώσε. Οπα. Γυρνάω πέραντι μου, ακούω να. Χθες η Έλενα βαρούσε παλαμάκια, σήμερα εσύ βαράς. Πώς λέγεται αυτό άραγε? Το που κάνεις με το δάχτυλο αυτό. Έτσι εδώ λέγεται. Δεν μπορεί, δεν έχει ονομασία αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί λες τον άλλον, κάνε μου ένα. Δεν είναι παράξενο τόσα χρόνια? Είμαστε οι κατεξοχήν ανθρώποι εδώ οι Έλληνε. Του. Πώς λέγεται αυτό το χτύπημα των δακτύλων, παιδί, χαρακτηριστικά? Παιδί, έχει πολλούς. Έλα παιδί, έλα, πού είσαι? Να, αυτά, αυτά. Από το πρωί, κυρίες και κύριοι, είμαστε προβληματισμένοι. Μεγάλα, μεγάλες καταστάσεις της ζωής μας απασχολούν. Γι' αυτό και έχουμε το λόγο επειδής. Να λύνουμε τις απορίες μας και να ξεδιαλύνουμε τα τοπία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα, Τζουζέπε. Καλημέρα, πλανήτη. Άμα παρατάς λίγο τα. Όλο. Δεν μπορώ, αρέσει. Πρέπει να του βρούμε ένα όνομα αυτού του πράγματος. Κάτι, βατραχάκι. Όχι, πώς να το πεις. Δακτυλοκνόδαλο. Καλύτερα αυτό. Έτσι, ας το. Και καλό μήνα, βεβαίως, βεβαίως. Τι μπήκαμε? Μπήκαμε στο Φλεβάρι, στον καλύτερο μήνα του χρόνου. Όπως είπα και εχθές. Γιατί? Γιατί κρατάει τις λιγότερες μέρες. Α, τελειώνει γρήγορα. Τελειώνει γρήγορα, πληρώνεσαι πιο γρήγορα ή μάλλον σου χρωστάνε πιο γρήγορα. Μπράβο. Τα λέμε σωστά, γιατί. Και μπαίνει ο Μάρτης. Ή της άλλης αυτός ο Φλεβάρης. Και αν δεν έχει δραστηριότητες, και τι δεν έχει. Έχει Άγιο Βαλεντίνο, έχει καρναβάλια, έχει καθαρές Δευτέρες. Έχει πράγματα να περιμένει. Συχνοπέμπτη έχει. Συχνοπέμπτη, 16 του Φλεβάρι. Όπου, ό,τι έχει να γίνει. 26 είναι Κυριακή το Απόκρεο. 14 Φλεβάρι είναι του Βαλεντίνου. 16 έχουμε εδώ για την πόλη Θεσσαλονίκης ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έχουμε τελικό κυπέλου στο μπάσκετ. Εντάξει, η άνοιξη τελικά πραγματική είναι το Φεβρουάριο. Το Φλεβάρι, ναι, η αθλητική άνοιξη. Γιατί είναι κιόλας, ας πούμε, το Φλεβάρι έχει ακόμη ελπίδες για πράγματα, για. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Επιδιώξεις, τέλος πάντων. Προσδοκίες. Ναι, ναι, προσδοκίες. Το Πάσχα έχεις προλάβει να απογοητευτείς. Να άρχισε να σκέφτεσαι του χρόνου πότε θα έρθει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-2-7-3-8 από νωρίς, FM κενό. Μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Όποιος θέλει βάζει και ένα ονοματεπώνυμο. Να του δώσουμε προσκλησούλα. Προσκλησούλα, δεν το λες προσκλησούλα. Ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο δωρεάν μετάβασης για το χιονοδρομικό της αρεσκίας του Τζουζέπε. Όπου θέλει στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα κι εσύ. Εντάξει, μην τρελαίνεις εδώ κοντά όμως. Βασιλίτσα, Καϊμάκ, Τσαλάν, Σέλι, Φαλακρό, 3-5 πηγάδια έχω. Αυτά είναι 4. 5. 5 είναι. Τα 3-5 πηγάδια. Όχι, συνολικά. Πόσα είναι? Τα 3-5 πηγάδια, λες, ήταν κάπου στη μέση τα κατσιμπηλιά. Είναι 3-5 πηγάδια, Βασιλίτσα. Είναι 5-5 χιονοδρομικά. Αυτό είναι δωράκλα. Δωράκλα, εντάξει, δωρεάν μετάβαση, ρε παιδί μου. Μια χαρά, δεν είναι το πράγμα. Ε? Ναι. Τι άλλο θέλεις? Πού θα πηγαίνεις από όλα αυτά, εσύ που είσαι κινδυνός σκιέρ? Μια φορά έχω κατεβεί. Δεν έχω πάει ποτέ σε ζωή μου για σκι. Εντάξει. Ευκαιρία τώρα εδώ να πάμε κούτρα. Καλημέρα και είναι και πρωί, αλλά με τον κόλο κατέβηκα όλο το βουνό. Εντάξει, ρε παιδί μου, τον ποπό. Με τον ποπό. Πού να πηγαίναμε από όλα αυτά? Εγώ χθες να στραβώ και σου έβγαλα ότι θα πήγαινα στο Λαϊλιά. Δεν έχει τα σέρας μέσα. Οπότε το είδα και λίγο το πικίστηκα. Δεν το έχουν όμως με στην προσφορά. Ποιο θεωρείτε? Θα σας πάω εγώ. Το σούπερ καλύτερο, ποιο θεωρείτε? Ξέρω, το Καϊμάκ Τσαλάν είναι όλα. Όλα νομίζω έχουν την ομορφιά του. Το Καϊμάκ Τσαλάν είναι λίγο πιο trendy, έχω την αίσθηση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώ το να. Χαίρετε. Τι έγινε? Μουσικός άνθρωπος και να μην ξέρεις πώς λέγεται αυτό το κρουτάλισμα των δακτύλων. Πώς λέγεται? Δώσε τα φώτα σου. Λεπτοκάρια. Έλα, αποκλείεται τώρα. Τι λεπτοκάρια? Πριν ένα μήνα το έμαθα. Έτσι. Τι λεπτοκάρια στην Κατερίνη? Τώρα μας τρελάνεις. Τι λεπτοκάρια? Τώρα λέγεται λεπτοκάρια, ρε μαγκά. Πλάκα κάνεις. Θα το ψάξουμε να το βρούμε. Τι λεπτοκάρια? Γι' αυτό το λένε. Έτσι. Άλλη τη λεπτοκαριά. Το ίδιο πράγμα, λεπτοκάρια. Του ζω για να πληκτρολόγησε το λίγο εδώ, γιατί μπορεί να μας λέει ότι είναι άνεμοι. Εμείς επειδή τα πιστεύουμε όλα άφιλτρα. Εντάξει.
Θα το τσεκάρουμε. Όχι, εσείς αφισβητούμε φίλε μας Top Gun. Εκεί το πήγες. Αλλά εντάξει, το λεπτοκάρια είναι κάτι τα κάρια, είναι κάτι τα λεπτοδάχτυλα, ξέρω εγώ. Θα το δούμε, θα δούμε και την ετυμολογία του. Πάντως ευχαριστούμε για την, που το ήξερες. Πού το άκουσες, πού μπορεί να το άκουσες? Κάπου και σε μια παρέα. Θα είχαν ένα, ένα μωρό που έκανε έτσι να πούμε και η μαμά όλο χαρά ότι το πρώτο πράγμα που έκανε το μωρό ήταν αυτό, ξέρω. Λεπτοκάρια. Και το ήξερε η μαμά που το έκανε έτσι. Όλο χαρά, δεν ξέρω, αύριο θα βρούμε πάει στα μπουζούκια εκείνη όλη την ώρα. Ταχτηριτή. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα για να το παίζεις έξω στην παρέα σου. Για να τους λες όλους. Αυτό έμαθα σήμερα. Παιδιά, ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Ήταν όπως όταν εγώ έμαθα πώς λένε αυτό το. Κατάλαβες ποιο εννοώ? Όχι. Αυτό το άζαξε, παιδί μου, πώς κάνεις. Γενικά όλα. Το λένε βαρπορίζατερ. Και είμαι πολύ, πολύ περήφανος που το ξέρω. Μπράβο. Τι λέει άλλο? Καλά. Καλά. Ήσυχα. Τιμάζεσαι για τον τελικό? Ναι. Πού θα γίνει ο τελικός? Δεν ξέρω. Συμφωνήσαν οι αστυνομίες, συμφωνήσαν οι ομάδες και η ΕΟΚ ακόμα. Κρυβάζει, πώς το λένε, να λέμε και καινούργιες λέξεις, αδιάφοροι. Όταν έλεγαμε έξω από την ΕΟΚ, είδατε, χρόνια τώρα. Είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ, εκείνες τις ταινίες με τον Βουτσά. Έμαθες μια χαρά. Να σε καλά, Νίκο μου. Σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Νισταγμένος ο Νίκος λίγο έτσι, αλλά πήρε να μας πει την... Κατευθείαν. Είχα όρεξη για παρλά, αλλά δεν είχε ο Νίκος. Δεν υπάρχει, δεν ακούγονται διάφορα. Βρήκα όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Για ρίχτο. Ότι ο ήχος σε αυτό το κλακ, λέει, που ακούω κλακ... Που να το λέμε κλακ. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοούμε, νομίζω. Ναι. Αυτό το ταχτυρντή. Το πρώτο ενδιαφέρον που βρήκα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χειροκροτούν στον μπιλιάρδο. Ισχύει, το ξέρω. Για να μην κάνει. Και τον μπαμπαμπού για του ταράζει. Είναι όντως, εγώ σαν δεινό μπιλιαρδέρ. Και λέει ότι ο ήχος αυτός που παράγεται δεν παράγεται από την τριβή και από τα δάχτυλα, αλλά από την αντανάκλαση πάνω στην παλάμη. Άιντε. Και λέει δοκιμάστε να βάλετε ένα χαρτομάντιλο στην παλάμη σας και να το κάνετε. Ότι δεν θα γίνει. Θα είναι εντελώς. Θα βάλω χαρτί, ρε παιδί μου. Ξέρω ποιος κρύβει επιφάνεια. Δεν γίνεται. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λέτε παπαριές σχέδιο. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Βέβαια. Πώς? Δακτυλοκρότηση. Τι λες ρε, σιγά μη λέγεται. Άντε βρε άσχετε βλάχο από τη Σταυρούπολη τώρα που να ξέρεις. Κοίταξε, έχει πάρα πολλές συλλαβές για να την ξέρεις αυτή τη λέξη. Μου φαίνεται πολύ παρεξαρτή. Δακτυλοκρότηση λέω. Πεντασύλλαβη. Κι άμα σ' αντέξει το σκηνή θα φανεί στο δακτυλοκρότημα. Έτσι, και αυτό, για το μπιλιάρδο λες, το σκηνή, το κορδόνι που περνάς καραμπόλες. Σωστό γι' αυτό. Το άλλο το λέμε παλαμοκρότηση, παλαμοκροτάνε και αυτό το λέμε δακτυλοκροτάνε. Μάλιστα, έχεις παίξει μπιλιάρδο και ξέρεις? Στο γαλλικό ήμουν άσος, τρίσποδες και στο κανονικό. Πόσες καραμπόλες το ρεκόρ σου συνεχόμενες? 266. Άσε ρε τώρα. Ναι ρε, αφού έπαιρνα μέρος στο πρωτάθλημα. Α, ναι. Έπαιρνα μέρος στο πρωτάθλημα. Oh. Έχω κατέβει και Αθήνα. Κοιτάξτε, όχι, ο Top Gun, λέει, ο Φευγάτος, έχει παρουσιαστικό για καραμπολάκια. Εκεί ναι. Χαριλάου. Το κρατάνε στη Χαριλάου, παίζουν ακόμα. Χαριλάου, στα ανατολικά παίζουν όταν ακόμη. Όταν λες παρουσιαστικό. Δηλαδή... Είναι ένας τύπος που έχει πάει σφαιριστήριο, ρε παιδί μου. Ναι. Τι να κάνω τώρα να παίζω αυτό το σιγαμένο που είναι για γυναίκες στο αμερικάνικο. Γιατί ρε, ωραίο και το αμερικάνικο. Να το βάζω στις τρούπες. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό παίζω. Τώρα καραμπόλα είναι πολύ δύσκολο. Τι να κάνω. Τι να ξέρεις εσύ, είδες τι... Το άλλο είναι επιστήμη. Τέτοια να πούμε, με το που πήρες τέκα την πήγες σε ένα παππού, νόμιζες είναι κλίτσα. Σωστό και αυτό. Πάντως, εκεί ανατολικά παίζουν μπιλιάρδο. Μια μέρα δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ήμασταν τόσο απελπισμένοι από τη ζωή μας, φέτος. Δηλαδή, όχι τα παλιά τα χρόνια. Και γυρνούσαμε όλη την. Ωπανά του. Και γυρνούσαμε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και πηγαίναμε στα μπριλιαδάδικα με τα χέρια από πίσω και βλέπαμε. Δεν κάναμε τίποτα. Πηγαίναμε και βλέπαμε. Έτσι. Κάνατε και έτσι. Όχι, έτσι κάναμε. Προφανώς μας περάσε. Στην αρχή, όταν θα μπαίναμε, θα μας περνούσαν οι ασφαλίτες. Αλλά μετά κατάλαβαν ότι είμαστε απλαχαζί. Χασομέριδες. Και εκεί διαπίστωσα ότι. Το κρατάνε, ρε παιδί μου. Παλιά ήταν τη μόδα τα μπιλιάρδα, το θυμάσαι. Ανοίγανε σε κάθε τετράγωνο.
Τώρα έχουν μείνει κάποια μεγάλα και αυτοί που παίζουν, βέβαια είναι η αλήθεια, δεν παίζουν τα πιτσίρικια. Παίζουν μια ηλικία και πάνω. Εντάξει. Δηλαδή και η ηλικία μας θεωρείται ακόμα μικρή στον μπιλιάρδο, οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε. Με αφορμή την δακτυλοκρότηση που μας είπε ότι λέγεται αυτό το χτύπημα των δακτύλων ο φίλος μας ο Φευγάτος. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο, FM κενό, μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Είπαμε, δίνουμε καθημερινά μία διπλή μετάβαση για δύο άτομα ασφαλώς. Αυθημερών για το χιονοδομικά κέντρα της επιλογής σας. Εδώ δίπλα προσφορά του Opticon Express και του Explosivo Travel. Βασιλίτσα, Καϊμάκ, Τσαλάν, Σέλι, Φαλακρό και 3-5 πηγάδια. Και οι νικητές ταυτόχρονα παίρνουν και στην κλήρωση. Παίρνουν στην κλήρωση. Παίρνουν μέρος στην κλήρωση της Opticon Express για να κερδίσουν μπάσκετ στους σκι. Φλεβάρης σήμερα και δεν ήξερα ότι έχει τόσες πολλές παροιμίες για το Φλεβάρι. Έχει τόσες πολλές. Εντάξει, ναι, ο Φλεβάρις και αν φλεβήσει. Αυτό ξέρουμε. Ναι. Καλοκαίρι θα μιλεί, θα μυρίσει. Τώρα τι άλλο έχει, θα σας πω ευθύς αμέσως αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Ο Φλεβάρις και αν φλεβήσει. Ναι, κύπελο στο τα μπάσκετ. Τα μεζέα μας θα κουνήσει. Κύπελο στο μπάσκετ θα μυρίσει, λέω εγώ. Στο. Εσύ θα μην ασχολείσαι με τον Άρη. Εγώ ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα και με όλες τις ομάδες. Εσύ μαυρό-άσπρε. Εγώ μαυρό-άσπρε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μπορείς να με πεις, Πανσεραϊκό, μπορείς να με πεις Παύλο Μελά. Που ασπίρισε τα, ναι, μα... ναι. Ασπίρισε τα μαλλιά μας εκεί στα Αυροπολίτη. Άμα δίνετε κάτι, καμιά μεταφορά για Άλπις, πάω γιατί εδώ οι πίστες είναι πολύ μικρές για μένα. Έτσι, Άλπις. Θα δώσουμε σιγά σιγά. Θα δώσουμε, θα κληρώσουμε. Ίνσμπρουκ. Ναι, είναι ωραία ρε φίλε, γιατί εγώ είμαι σκύρας μου και κάνω και χωρίς σκι. με τις στέκες του μπιλιάρδου κατεβαίνεις αντί για τα μπαρτών. Τσολοστιβάδα από πάνω. Κουτρουβάλα. Κουτρουβάλα, έτσι. Μάλιστα, να σε καλά. Εν τω μεταξύ, ναι. Επειδή πάλι το βράδυ σας άκουσα κονσέρβα. Να, αυτά, κονσέρβες προκαλούν σκορβούτο. Δεν ήξερε η Ελένη, ας πούμε, τι είναι, ναι, το αβαβά. Το αβαβά, δεν ήξερε. Αλλά έμαθε, γιατί αυτό είναι το λόγο επειδή να μάθαμε στον κόσμο. Πάντως, μπάμπι μου, ναι, αν μαζευτώ εγώ, ναι, εσύ, ναι, ο Θεοδόρου, ναι, ο Λουμπασάκης, ναι, και ας βάλω και τον Παπαδομανολάκη με τον Σωτηρόπουλο. Είναι δυνατή όλοι, κατάλαβα που το πας. Ναι, όχι, ναι, και πάμε να δώσουμε εξετάσεις για... αστροναύτες. Θα μας πει δεν έχει βγει ακόμα κομίτης. Εγώ νόμιζα να πεις θα τους φάμε όλους λάχανο. Σίγουρα δηλαδή εκεί στον αέρα που κάνω θα κάνουμε γυμναστική και θα μιλάμε από το βαθισκάφος. Αυτό θα ήταν ωραίο διαφημιστικό του Λίμπερο. Λίμπερο 107,4 κιλά μέσο όρο καθένας. Και τώρα θα συνδεθούμε με το διάστημα. Ναι. Όχι, θα όπου θα δώσουμε μερικές πληροφορίες. Για δώσε πληροφορίες, τι υπάρχει, τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ότι ο κόκκινος πλανήτης, ναι, μπορεί να ζήσεις εκεί πέρα, έχει νερό. Οχο, μάλιστα. Στο μόνο πλανήτη που θα πάνε μόνο Αριανοί θα είναι ο πλανήτης Άρης. Έτσι, κανένας, μόνο εμείς. Ένας πλανήτης, μια ομάδα. Να τα λέμε και αυτά. Σε φιλούμε τώρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι πήγες να πεις, Τζουζέπε? Το ξέχασα το. Α, δεν πειράζει. Και αυτό που είπες για το διαφημιστικό. Ναι, 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 ναι. Θα μπείτε όλοι μέσα σε αυτό το μηχάνημα που κάνει εξομοίωση μειωμένης βαρύτητας. Ναι. Και θα το χαλάσετε. Αποκτήσει βαρύτητα. Διότι και τα λόγια μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο έχουν βαρύτητα. Μία του Φλεβάρι. Τετάρτη. Αγίου Τρίφωνος του Μάρτυρα, Φιλικτάτης Μάρτυρος. Και εορτάζουν ο Τρίφων, ο Τρίφωνας, σήκω ρε Τρίφωνα, που έλεγε ο Βέγκος. Καμάρι πιανείς, θυμάσαι την ταινία? Όχι. Δεν με προσέχεις. Προσέχω, απλά δεν θυμάμαι την ταινία με τον Τρίφων. Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης που ήταν ο Τρίφωνος, το καμάρι της, δεν θυμάμαι το χωριό. Που ήταν εσύ και το Μάρς που διαιτητήταν μπόξο ο Βέγκος. Πολυτεχνία. Φιλικτάτη, φιλικτήτη και φιλικτήτα. Χρόνια πολλά σε όλους εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Ανατολή Ηλίου στις 7:28, Δύση στις 5:48, Μεσελήνη 4 ημερών. Και καλούτσικες θερμοκρασίες, κοντεύουμε να φτάσουμε μέχρι και τους 10 βαθμούς το μεσημεράκι. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έχουμε 4-5. Μια χαρά είναι για πρωί, είδατε.
το κόλπο και τα τερτύπια του καιρού για να αντέχεις. Βγαίνεις έξω και λες, τι είναι εδώ, εσύ, καλό καιράκι είναι η κατάσταση. Συννεφιά μας δίνει το μετεωρολογικό δελτίο για όλη την ημέρα. Μουντίλα. Μουντίλα με ομίχλη το βράδυ. Και τις επόμενες μέρες δεν διαφαίνεται κάτι σε βροχή, σε χιόνια και πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες. Πάνω από τους 10 θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Χαρά. Εντάξει, το Σάββατο τι λέει εδώ, ρε. Μην καύσω να δίνει Σαββατοκύριακο. 15 βαθμούς Κελσίου. Ωχ, άντε πάλι το καλοκαίρι. Άντε πάλι, κατέβασε, ανέβασε. Πρώτη του Φλεβάρι. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Έχει όμως και συνέχεια. Και αν ξεχάσει και ξεφλεβήσει, του γαϊδάρου την πέτσα θα παθήσει. Αν το ξεφτυλίσανε, θα το κάνανε τέτοιο. Πίση. Ναι. Ο Φλεβάρης με χωρίς νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό. Μια άλλη παροιμία που λέγεται. Ο Φλεβάρης ο κουτσός πρώτος μπαίνει στο χορό. Ο Φλεβάρης όταν βγαίνει, τενεκέδες του χτυπούν. Τέλειο. Τέλειο. Πανηγυρτζίδικο. Γιατί όπως είπαμε έχει πάρα πολλές. Έχει τελικούς κυπέλων, έχει αυτό, έχει προκριματικά. Έχει. Το Φλεβάρι το χιόνι είναι μέσα στο τηγάνι. Παρένθεση. Λιώνει εύκολα. Κατάλαβες τώρα τι είπε. Το χιόνι του Φλεβάρι βάνει στάρι στο κελάρι. Τον Φλεβάρι παναβρέξει και λυσμόνι σε ένα πάψι. Μια άλλη παροιμία. Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος και του τσαπιού ο μήνας. Κάτσε πως. Τι είναι. Τσαπίσμα. Πάλι καλά. Τσαπού ο μήνας. Κάτσε καλά σαρδάμ. Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος μικρός και κουντουρός. Παροιμίες που αφορούν άπειρες. Αν δεν βγει ο Φλεβάρης δεν μπαίνει ο Μάρτης. Σας τα λέω ωραία. Σας τα λέμε, τα εξηγούμε κυρίες και κύριοι. Μόνο στο Λίμπερα θα ακούσετε αυτές τις αλήθειες. Σας το δίνουμε αποκλειστικό. Άμα αγκιάξει ο κουτσοφλεβαρός το πόδι του θα μας χώσει τα χιόνια. Απειλητικό. Άγιε Πολύκαρπε, βοήθα το σπόρο να φυτρώσει και να πολυκαρπίσει. Χωρίς καμία αναφορά στον Φλεβάρι. Γιορτάζει κανένας Πολύκαρπος το Φλεβάρι? Μάλλον κάτι τέτοιο. Μάλλον. Αν της είπα παντής δεν φανεί ο ήλιος, θα έβρεχε 40 μέρες. Αν φανεί θα έρθει καλή χρονιά. Αρνιακός. Κατάλαβε. Άσπρος Φλεβάρης, χαρούμενος ο χωραφιάρης. Αμασιονίσει λέει εδώ. Γενάρη για να το παιδί, Φλεβάρη φλέβησέ το. Μάλιστα. Γενάρη και Φλεβάρη, καταβολάδα και ξινάρι. Όποιος κατάλαβε. Καταβολάδι και ξινάρι. Του καταβολάδα είναι αυτό για να το λένε Σαλονικής. Γενάρης με τα κρούσταλα, Φλεβάρης με τα χιόνια. Γενιαράτικο αρνί και φεβαριάτικο κατσίκι. Ζεστός Φλεβάρης, το Πάσχα κρύο λέει ο λαός. Α, είναι και κοντά το είναι και κοντά. Πάσχα. Ναι. Θύμωσε ο Φλεβαράκης, πλάκος ο Χιονάκης. Μπασκετικό και ο Χιονάκης. Κύριε λέει στο Φλεβάρι και στο χάλκομα με βάνεις. Δηλαδή από το κρύο μπαίνω να σταθώ μέσα στο καζάνι. Πρέπει να το δείτε, έχει έναν ενθουσιασμό που διαβάζει τις παροιμίες. Εδώ τη ζέπη μου λέει τι κάνεις αυτό, εδώ δεν είναι ραδιοφωνικό. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία, από χθες το ετοίμασε αυτό το θέμα, μην το πείσεις. Ό,τι μέρα κάμει της Παπαντής θα την κάνει 40 μέρες. Είναι η Παπαντή παίζει. Το ίδιο με λίγο πιο πριν που είπαμε. Καλά ποιος έχει βρει και όλα τα γέρικα γαϊδούρια Φλεβάρι ψοφάνε. Μόνο σου τα γράφει ρε. Θέλω 60, λοιπόν, επόμενο θέμα, ύπροχη συντάκτη. Θέλω 60 γνωμικά και παροιμίες για το Φλεβάρι. Για το Φλεβάρι. Και συνήθως ό,τι δεν έχει να κάνει με Φλεβάρι έχει γαϊδούρι μέσα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχει τόσες πολλές παροιμίες για τον Φλεβάρι. Τις κρεατίνη στα κομμάτια. Κρεατίνη δεν είναι αυτό που παίρνει bodybuilder. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θυμικό. Ναι, τις bodybuilderάδες φίλοι μας, να προσέχετε. Γιατί η παροιμία συγκεκριμένη λέει τις κρεατίνη στα κομμάτια τα τρώει η τυρινή και τη τυρινή στα σκυλιά. Τυρινίνι. Την τυρινή και το βαγιόν μπαίνει ο διάολος στο γυαλό. Είναι μπασκετικές παροιμίες αυτές, φίλε μου. Και φυσικά αφορά τον τελικό του κυπέλου, ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμη που θα διεξαχθεί. Ούτε και χθες κατέστη
εφικτό στο να οριστεί. Μάλλον εντάξει, είμαστε καλά γιατί είναι λίγο σαν Big Brother η όλη διαδικασία. Απορρίπτουμε, απορρίψαμε. Δεν έχουμε τώρα Κύπρο, ναι, που είχαμε έχουμε κάτι Βόλεϊ, κάτι ναι, τέτοια. Όχι, δεν έχουμε Ξάνθη, δεν έχουμε Κοζάνη. Δεν έχουμε Παλέ ακόμα. Δεν έχουμε Παλέ και ούτε θα έχουμε Παλέ. Νικ Γκάλις Χολ. Όχι, ήταν ο Τσάκας και ο τέτοιος. Και ο πρόδρομος υπόθεσης ήταν η Λάρισα και. Το Ηράκλειο. Όχι, το Ηράκλειο και αυτό έχει απορριφθεί. Ναι. Και το ΟΑΚΑ εν τέλει. Ναι. Και χθες απορρίφθηκε, βγήκε από το παιχνίδι, δεν ξέρω, το ψήφισαν μάλλον. Βγήκε και η Λάρισα, διότι έβγαλε ανακοίνωση η αστυνομία. Αυτό το είχαμε προβλέψει. Ότι εμείς το είχαμε πει, ότι δεν δύναται στο να διασφαλίσει την ομαλή δεξαγωγή του αγώνος, λόγω επειδή έδωσε και πρόβλεψη. Θα έχει, λέει, μπλόκα αγροτών. Μέχρι και τις 4, πόσο, 7, 11, πόσο είναι το τελικός του μπάσκετ εκεί στις 7 μέρες μετά τις 4 που έχουμε το Σάββατο εκεί, ναι. 10, 11, 12 τέλος πάντων κάπου εκείνη. Αλλά προέβλεψε ότι για τουλάχιστον μια μισή ακόμη εβδομάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Δηλαδή ότι παιδιά που να άρχιστε τώρα Λάρισα. Δεν πρόκειται γιατί αυτό θα έχουμε δικά μας θέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέρει ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά να ικανοποιήσει. Που δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί λεφτά υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, ή γνωρίζει με την τεχνογνωσία των παλαιών ετών ότι σου λέει ρε παιδί μου, αφού βγήκαν τώρα που βγήκαν. Ο Φλεβάρης και Αφλεβίση, μπλόκο αγροτών θα γεμίσει. Θα γεμίσει και δεν θα μπορείτε να απολαύσετε το τελικό κυπέλλο. Επομένως πηγαίνετε το κάπου αλλού. Κάπου αλλού, στην Αθήνα. Εν προκειμένου, είναι η τελική πίστα που πρέπει να τερματιστεί για να καταφέρουμε επιτέλους να δούμε ένα γήπεδο μία μισή εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή ενός αγώνος. Διεξάγεται ματσάκι. Στο το Παναθηναϊκό στάδιο θα μπορούσε να είναι. Ωραία, θα ήταν για να σπάσει και το ρεκόρ της ΑΕΚ που έχει. Πήγαινε, εσύ κάτσε με το στο Μάρμαρο εκεί πέρα. Ναι. Σιγά χειμωνιάτη, κάποιος θα πάει κανείς. Κανένα. Δε, λες. Δε, καλά, μωρέ, εντάξει. Πώς πάμε στα ποδόσφαιρα, ανοιχτά δεν είναι. Ναι, πάμε. Οι μπασκετικοί έχουν πιο επιδέξεις. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν, άμα δεν έχει καρεκλάκι και ζέστα. Δεν γίνεται, βέβαια. Ο μπασκετικός που από στο Φλεβάρι δεν ήταν εκτός. Θα σου πω εγώ έτσι μερικές παροιμίες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. 2-31-0-2-87-3-8 FM κενό μηνυματάκι με το ονοματεπωνυμάκι σας, αποστολή στο 54526. Είπαμε κάθε μέρα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα δίνουμε μία δωρεάν μετάβαση για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο στο κοινωνικό κέντρο της επιλογής σας. 3-5 πηγάδια, Βασιλίτσα, Καϊμάν, Ξαλάν, Σέλι και Φαλακρό, μαζί με το πρακτορείο Explosivo Travel και το Opticon Express. Καλημέρα και στο φίλο μας τον 400 που λέει: ο Αρκάς έχει φτιάξει μια νέα σειρά σκίτσων μεταξύ του Φλεβάρη και των άλλων μηνών. Πολύ φάση. Είδες, μας δικαιώνει που αγαπάμε το Φλεβάρη. Το είναι ο Φλεβάρης και οι άλλοι μήνες. Κάπως έτσι, ο Φλεβάρης και οι 11. Μπορεί να είναι η συμμορία των 11. Ναι. Ωραίο, δεν θα ήταν. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Να παίζουν αντί για τον Μπρατ Πιτ και τον Τζορτζ Κλούνεϊ, να παίζουν οι μήνες. Οι μήνες. Λοιπόν, 6:30 θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαλυματική παύση, το πρώτο μας διαλυματικό μπλόκο πλέον, έτσι θα τα λέμε. Μπλόκο. Κάνουμε μπλόκο οι διαφημίσεις και η μπλόκο ώρα. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης μας ώρας. Σόρασε. Σόρασε. Είδες και τη συνέντευξη χθες, ρε Θηρίο. Είσαι τεράστιος σύρωας. Να μην έχουμε ρεπορτάζ. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και τι υπόθηκε, τα έχουμε τα 600 δις ή 3-3 γίνανε σε κάποια φάση. Δεν κατάλαβε κανένας. Δεν κατάλαβε. Εγώ πιστεύω τα έχουμε. Εντάξει, δεν γίναμε, δεν τα έχουμε. Εννοείται πως τα έχουμε. Αυτό εννοείται. Είπε, γιατί δεν είδαμε τα έχουμε. Σε χαστούκια. Σε χαστούκια. Δεν κατάλαβε τίποτα δηλαδή. Τίποτα, εντάξει. Υπόθηκε. Όχι, δεν απαντήθηκε καμία ερώτηση. Αυτό ακριβώς. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω οποιοδήποτε πολιτικός ανήρ βγαίνει να τοποθετηθεί δημόσια, δεν απαντάει σε καμία απολύτως ερώτηση. Εννοείται. Θα το δούμε το Σόρα στη Βουλή. Θα δεις, εγώ το δίνω εδώ τώρα πρόβλεψη. Δεν ξέρω αν παίζει κανένα στοιχηματάκι. Δεν ξέρω. Όσο πιο πολύ προβάλλεσαι, όσο πιο πολύ προβάλλεσαι, ανεξαρτήτου το τι λες, μπαίνεις μέσα στην. Στο μυαλό. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει βγει νεκρός
υποψήφιος μόνο και μόνο επειδή ήταν το όνομα που ήξερανε, ο Τζόνσον, ξέρω εγώ. Ναι. Είχε, πεθάνει, είχε πεθάνει πριν από μια εκλογική αναμέτρηση εκεί, το νομίζω στο 2000. Λίγες μέρες πριν το. Και παρόλα αυτά το ψηφίσανε. Παρόλα αυτά και ήταν. Να σου πω, πόσο loser ήταν ο αντίπαλός του. Και ψηφίσανε τον πεθαμένο κανονικά. Δεν προλαβαίνανε να κατεβάσουν κάποιο άλλον υποψήφιο. Οπότε έμενε καινή εκείνη η θέση και μπήκαιναν όλοι οι ψηφοφόροι και βάλανε εκεί γιατί ξέραν τον Τζόνσον, ρε παιδί μου. Αυτό θα ψηφίσουμε. Αυτόν ψηφίσαμε τόσα χρόνια. Αυτός μας έκανε έργα. Έτσι συμβαίνει. Άμα σε βλέπει άλλος και σε γνωρίζει, αυτό το θέμα είναι το παν, είναι να ακούγεται το ονοματάκι σου. Ναι. Βέβαια. Τζούζα Πευγέρη. Σε αυτό το ονοματάκι. 60 φορές, πα και εγώ, πα και βγει. Μπάμπης Μπατμανίδης και λόγο επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4. 2-31-0-2-7-3-8. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Και ένα το μήνυμά σας, αλλά φυσικά και να σας κληρώσουμε όσο επιθυμείτε, όσο επιθυμείτε τέλος πάντων να κάνετε μία απόδραση το Σαββατοκύριακο σε ένα από τα χιονοδρομικά κέντρα τα κοντινά μας. Θα δώσουμε μία διπλή μετάβαση αυθημερών. Μία του Φλεβάρη, καλό μήνα. Σε όσους αρέσκονται να τα λένε αυτά. Τα καλό μήνα, ναι, καλή εβδομάδα. Ναι, ναι, ο Μάριο είναι ο κατεξοχήν καλομινάκιας, καλομεράκιας, καλό, καλό όλα, καλό όλα. Όλα καλό, καλό. Όλα καλό, όλα καλό. Και σαν σήμερα, την 1η του Φλεβάρη, φίλε μου Τζουζέπε, τι συνέβη στον πλανήτη Γη, τι αξιομνημόνευτα πράγματα θα πρέπει να κουβαλάμε. Λοιπόν, κράτα δύο ημερομηνίες, το 1969 και το 1983. Ωραία. Δύο γεγονότα που ίσως συνδέονται, αν τα κοιτάξουμε με δύο γεννήσεις. Ναι. Το 1969 γεννήθηκε ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα. Ω, τεράστιος, τεράστιος. Τεράστιος Αργεντίνος στράικερ. Και το 1983 γεννήθηκε η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Αυτό παρουσιάζουμε εμείς εδώ, αυτές τις συμπτώσεις. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πώς συνδέονται. Δηλαδή, πώς συνδέονται. Η Ελεονόρα. Ή κατά καιρούς μπορεί να είχαν το ίδιο μαλλί, ξέρω εγώ. Ναι. Του Γκάμπρι. Δεν έχουν πάρει, τι να σου πω, πρωτάθλημα Ελλάδος εκεί δύο. Γιατί Ιταλίας. Ο Μπατιστούτα δεν πρέπει να έχει πάρει πρωτάθλημα Ιταλίας. Δεν έχει πάρει. Νομίζω ένα κύπελο έχει πάρει με την Φιωρεντίνα. Παίζει να πήρε μόνο ένα κύπελο. Με τη Ρώμα δεν πήρε πρωτάθλημα ο Μπατιστούτα. Γιατί πήρε η Ρώμα πρωτάθλημα. Πώς δεν έχει, δεν έχει πάρει, εσύ έχει πάρει η Ρώμα, αλλά με το ότι λες. Νομίζω κάπου τον έβλεπα πρόσφατα κιόλας, διάβαζα την ιστορία του Γκάμπι, ότι έχει πάρα πολλά λίγα τρόπαια στην κατοχή του. Άρα να, αυτό είναι ένα κοινό. Το ότι δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα Ιταλίας. Όχι, πήρε ρε ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, μην λέμε τώρα ότι να είναι. Πήρε. Με τη Ρώμα, καλά το θυμόμαι. Το πήρε. Ναι, το 2001. Ναι. Στα σβησίματα. Εσύ σαν Ιταλός έπρεπε να το γνωρίζεις. Και την ίδια χρόνια, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι παντοκρατορίας. Δεν ξέρω αν έβγαλε δίσκο Ζουγανέλη τώρα. Το 2001. Ίσως είχε τραγουδήσει, η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδάει μαζί με τον πατέρα της, τον Γιάννη. Ναι. Τραγούδι των παιδικών μας χρόνων που βλέπαμε το γύρω-γύρω όλοι. Και γύρω-γύρω όλοι. Στη μέση η χαρά. Μπορεί να τραγουδήθηκε από και κάποιους Ιταλούς στα πανηγύρια για, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι, έτσι. Μεγάλος παιχταράς. Λείπουν οι παίχτες με χέτι, με μαλλί, με αυτή. Λίγο οι Αργεντίνοι πάνε να το κάνουν, αλλά αυτός ο κλαρινογαμπρισμός και τα νέα look στα κουρέματα έχουν καταστήλει τις πιο ωραίες ποδοσφαιρικές παρουσίες. Άλλο ιστορικό γεγονός για την πρώτη. Να συνεχίσουμε με τις γεννήσεις. Με τις γεννήσεις. Κατερίνα Θάνου, το 1975. Ναι. Ελληνίδα αθλήτρια. Ναι. Τι έχουμε. Βαρέσει που δεν συνδυάζεται στο Βασίλη Δημητριάδη του 66. Που είναι και σκόρε και αυτό ο πρώτο κόρε. Μπράβο. Και έχει πάρει και πρωταθλήματα. Άρα Μπατιστούτα και Δημητριάδη. Όχι, με τον Ελεονόρα Ζουγανέλη πιο πολύ μ' αρέσει. Ναι, ταιριάζει πιο πολύ. Πιο πολύ. Ο Μπόρις Γέλτσιν γεννήθηκε το 1931, σαν σήμερα. Τεράστιο Μπόρις. Είχε βραβεύσει τον επιθετικό του Άρη, τον Βερεντένικοφ, το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι. Πώ δεν το θυμάμαι. Η είδηση όταν είχε πάρει εκείνο τον ποδοσφαιριστή ο Άρη, η είδηση ήταν αυτή. Όχι οι επιδόσει του στο ρωσικό πρωτάθλημα ή όπου αλλού είχε αγωνιστεί, αλλά το ότι βραβεύτηκε από τον Μπόρις Γέλτσιν. Μπράβο του. Μπράβο στο Βερεντένικοφ. Είναι η μέρα με γεγονότα, πιστεύω. Για δώσε κανένα. Γεγονότο. Σαν σήμερα το 1996, ναι, ο Γκάρι Κασπάροφ κερδίζει στο σκάκι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Deep Blue με 4-2. Από αυτό δεν είχε χάσει κιόλας όμως. Νομίζω έχει χάσει κιόλας, αλλά έχει κερδίσει κιόλας. Στην αρχή. Έχει φέρει και χ. Έχει φύγει.
Υπογράφεται η συμφωνία του Νταβός μεταξύ των πρωθυπουργών Ελλάδος και Τουρκίας, Παπανδρέου και Τούργκουτ Οζάλ. Το θυμόμαστε εκείνη την εποχή, βέβαια, έπεσε πάρα πολύ στα κανάλια. Ήταν. Επίσης, σαν σήμερα έγινε το 1862, η αντιοθωνική εξέγερση στο Ναύπλιο, που παρόλο που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, παρόλα αυτά σήμανε την αρχή του τέλους, για τη βασιλεία του Όθωνα. Αλλά όχι για τη βασιλεία γενικότερα, η οποία τελείωσε καμιά κοντοστά αιτία. Επίσης, αλλά μπορεί και να έρθει όπου να είναι ξανά, για να μας σώσει. Εννοείται. Το 1865 ο Abraham Lincoln υπογράφει τη 13η τροπολογία του Συντάγματος, που καταργεί τη δουλεία. Συγκλονιστικά, συγκλονιστικά. Βέβαια. Έχουμε κάτι άλλο από τα... Βλέπεις εσύ τίποτα. Το χι, ναι, εδώ λέει ρε παιδί μου, το 1998 είναι η μέρα μνήμης για την ομάδα του Άρεος. Ο υποδιάλης συνάρης, θα τη θυμάσαι αυτή τη μέρα, μπορεί και να σου και μέσα. Του Χρήστου Μαγκότσιου, άκου τώρα, το θυμάσαι, Χρήστος Μαγκότσιος. Παλικάρι. Και Μάριο Μπόνι παλικάρι. Βέβαια, παίζοντας με 6 παίχτες μόλις, κερδίζει την ΑΕΚ του Γιάννη Ιωαννίδη στο τελικό του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος. Επίκαιρος ο Φλεβάρης με 71-68. Ο Παναγιώτης Λιαδέλης ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, ενώ ο Μάριο Μπόνι που παίζει απλήρωτος χαρίζει τα οφειλόμενα στην ομάδα και φεύγει για την Ιταλία. Θυμόμαστε εκείνες τις χαρακτηριστικές στιγμές με τον Μάριο Μπόνι να κοπανάει το τύμπανο και όλα αυτά. Βέβαια, αυτό το έχεις καταλάβει ποτέ στον αθλητισμό. Όλοι οι οπαδοί κυρίως είναι εν δυνάμει. Αν το καλοσκεφτείς, είναι τα πιο σκληρά αφεντικά. Δεν θέλουν να πληρώνουν κανένα, δεν θέλουν να πληρώνουν κανέναν αθλητή. Δηλαδή, αν ένας αθλητής, παύλα, εργαζόμενος, ζητεί στα δεδουλευμένα, είναι ρε παιδί μου προδότης, persona non grata, δηλαδή αυτά να πούμε για το. Αν χάρισε τα λεφτά, το χειροκροτάμε, του λέμε μπράβο, λες και δεν δουλεύει. Θα μου πεις ρε παιδί μου, ίσως αισθανόμαστε πολλές φορές ένα μικρό δολό, ζήλια, πώς να το πω, επειδή παίρνουν παραπάνω. Στην τελική αυτές είναι οι συμφωνίες, τι να κάνουμε, αφού τόσα τους δίνετε, όταν πριν λέτε, φέρετε καλά δύο κατούβλα να πούμε ακούμπατα να πάρεις μια παιχτάρα τον χρόνο να του δώσεις δύο χρόνια και μετά δεν έχεις να τον πληρώσεις, τόσα χρόνια αυτό συνέβαινε και έκραζε στον άλλο που ήθελε να πάρει τα συμφωνηθέντα. Έχουμε εδώ μέγα παράδειγμα. Φωτεινό παράδειγμα το Μάριο Μπόνι. Ναι, Μάριο Μπόνι. Θα λες, εντάξει, ο Μάριο τα άφησε, εσύ γιατί τα παίρνεις. Ναι, σωστά, καλά και έρχονται και αυτοί και καλά την πιάτσα. Παιδιά, μην δουλεύετε άμυστη. Ο οποίος όμως... Δικνικείτε τα δουλεύερα σας. Και πέρσι δεν το λέγαμε ότι παίζει ακόμα. Τι λες ρε, παίζει ο Μπόνι. Ο Βουρτζούμης ξέρω ότι παίζει ακόμη στην... Νομίζω πέρσι πάλι που σχολιάζαμε, είχαμε βγάλει με κάποιον ακροατή ότι παίζει ακόμα στην Ιταλία κάποια β' γάμα εθνική. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Ξέρω και το έχουμε πολλάκι αναφέρει από εδώ ότι ο Βαγγέλης Βουρτζούμης είναι σε μια ομάδα της Σαντορίνης. Και καλά, πεις πόσο ομάδα να έχει Σαντορίνη, μία θα έχει ρε. Και είναι παίκτης προπονητής, έβλεπα και βιντεάκια αυτά, δηλαδή τόσο άσκοπο χάμπερο χρόνο. Καθόμουν και έβλεπα το τελευταίο ένα μπίζερ μπάτερ που είχε βάλει ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, ένα ντέρμπι, ξέρω εγώ, με την Αμοργό, δεν ξέρω και εγώ με ποια έπαιζε. Οπότε είναι η μέρα μνήμης για τους φίλους του Άρης. Βέβαια από εκείνο το γεγονότο, αυτό που εμένα μου έμεινε πιο πολύ προσωπικά, ήταν εκείνο το βιντεάκι το Ραμπάν. Που είχαν κάνει με τον Καλυβάτση να κάνει τον Γιάννη Ιωαννίδη που κάπνιζε από τα αυτιά. Και να λέει ήρθαμε εδώ και... δεν το θυμάσαι καθόλου. Κάτσε στο φάλα να τα ακούσεις. Θα ακούσουμε βιντεάκι. Που ήρθαμε εδώ και λέει... Αν είναι δυνατόν, ήρθε και άλλη ομάδα να παίξει. Γιάννης Ιωαννίδης, τα είχε κάνει λίμπα. Δεν ήταν που έχασα από εκείνον τον Άρη το πώς ήταν. Ο Αλεξάνδερ λέει μέσα στα αποδυτήρια, κλαίει, να αυτό. Νομίζω μπορεί να θα το θυμηθούν οι παλαιότεροι ακροατές. Το πιστοποιεί άλλωστε και η υποδειγματική συνέντευξη που έδωσε με χαρά στους εκπροσώπους του αθλητικού τύπου αυτός ο εμπλουτισμένος άνθρωπος με όλα τα ιδεώδη του ολίγου. Πριν γίνει υπουργός. Νομίζω ότι αξίζει να τον κάναμε και υπουργό του ακόμα αυτή τη στιγμή. Όπως πολλούς άλλους. Δεν θα ερχόμουν να κάνω να μιλήσω απόψε. Έχει 5 τσιγάρα στο κάθε δάχτυλο. Κάστρα το βοηθό μου. Τον έπιασε κόψιμο. Έρχεται το 2 τσιγάρα. Του λέω εντάξει. Πάνε χέσε, θα πάω εγώ. Γιατί οφείλω να τους τα πω εγώ. Το καταλαβαίνετε. Διότι εγώ ετοιμάζω την ομάδα. Έτσι. Για να πάρει το κύπελο, να έρθουμε και να παίξουμε μόνοι μας και βρίσκω και άλλες ομάδες στο γήπεδο. Ποιος νομίζει ότι είστε. Ποιος νομίζετε ότι είμαι εγώ.
Το ξέρετε ότι ο Αλεξάνδερ αυτή τη στιγμή κλαίει. Κλαίει μόνος του μέσα στα αποδυτήρια. Έχασε 3 κιλά σήμερα. 3 κιλά από τον υδρότα. Για ποιον τα έχασε αυτά. Έτσι, τι. Για να χάσουμε τελικά το κύπελο. Όχι. 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 Είστε γαμπούς. Είστε ρουφιάνοι όλοι εσείς. Οι διατητές, οι παράγοντες, το γήπεδο, το παρκέ, οι μπασκέτες, γαμπούς. Αυτό έχω να πω. Και απορώ πως η ομάδα μου ήρθε και έπαιξε. Και τόσο που έδειξαν τα παλικάρια, μπράβο τους. Έτσι. Εκείνες οι μεγάλες εποχές. Πρώτη του Φλεβάρι. Ωραία γεγονότα συνέβησαν. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο και μηνυματάκι αν θέλετε στο 54526, αν επιθυμείτε να κάνετε μια εκδρομούλα το Σαββατοκύριακο. Αυθημερών σε Βασιλίτσα, Καϊμάξ, Αλάν, Σέλι, Φαλακρό, 3-5 πηγάδια. Σε ένα από αυτά δεν χρειάζεται να πάτε σε όλα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα μαζί με τα Opticon Express και το Explosivo Travel να ταξιδέψετε. Πάρε τον καλό σας και την καλή σας ή κανένα φιλαράκι για να πάτε να γουστάρετε. Το γεγονός βέβαια της χθεσινής ημέρας, κατ' εμέ, αν και θέλεις να το πω της νυχτός, και εντάξει δεν είναι εντοπιότητος, δεν αφορά την Θεσσαλονίκη, υστερούμε για ακόμη μια φορά σε σύγκριση με την Αθήνα, με το κέντρο των αποφάσεων. Γι' αυτό η εκπομπή, γι' αυτό έχει βγει στα RGN από πρωί-πρωί, για να σας θυμίζει κυρίες και κύριοι ότι οι καρεκλοκέντραφοι των Αθηνών τα έχουν πάρει όλα. Όλα. Έχουν πάρει τη μισή Μπαμπούς Μπατμανίδης κούμπαρη και δεν μπορούν να κάνουμε πρόβαλα που με μισή είναι κάτω. Χάμου να πούμε στην Αθήνα. Λοιπόν, διαβάζουμε ένα άρθρο από τον Sky. Χτες λέει το βράδυ, επεισόδια, σοβαρά μάλιστα, σε ραντεβού για κόντρες. Ένταση στη Βάρκιζα. Το βράδυ της Τρίτης, μετά από εξόρμηση της τροχέας και της Ελλάς, σε ραντεβού για κόντρες. Σύμφωνα λέει με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν επεισόδια στη διασταύρωση της Βάρκιζας, παρένθεση Ζάχος, κάτι θα ξέρω παραπάνω. Εκεί στους Ζάχους. Στους Ζάχου ρε. Ανάμεσα σε άνδρες στο ΜΑΤ και θεατές που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τις κόντρες. Όχι εκείνες τις παλιές με τον Μπονάτσο. Ναι. Η αποψινή συνάντηση ανακοινώθηκε μέσα από ιστοσελίδα. Από το Facebook με πληροφόρησαν τα τσακάλια μου ότι είχε αναδυθεί event εδώ και μέρες, που έλεγε ότι τη συγκεκριμένη νύχτα, την τελευταία του Γενάρη, θα βρεθούμε στην Βάρκιζα, παρένθεση Ζάχος, και θα κάνουμε κόντρες. Και μαζεύτηκαν γύρω στα 2.000 άτομα. Θεατές είναι αυτοί. Ναι. Και κοντραδόροι πόσοι. Σωστό κι αυτό. Όχι, δεν πληρώσαν εισιτήριο. Δεν ξέρουμε πόσο attendee είχε. Για να κάνουμε την αντιστοιχία. Λοιπόν, ξημερώματα 1η του Φλεβάρη, δηλαδή ξημερώματα Τετάρτης, να μαζεύεται 2.000 κόσμο το βράδυ στη Βάρκιζα για να δει κόντρες. Δηλαδή, τι να σου πω, αν έπαιζε Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα, δεν θα πήγαινε τόσος κόσμος τώρα 2 η ώρα το πρωί. Σιγά με τον ποιος θα πας. Για κόντρες που λέει στην Αθήνα, που μας λένε ότι αρέσει, οι αποστάσεις είναι τεράστιες, πού να μετακινούμαστε. Αλλά άμα είναι για κόντρες, θα μου πεις όσο ανεβείς ένα από τα οχήματα που κοντραρίζονται και να πας κατευθείαν. Η συνάντηση οδηγών και θεατών γίνεται, λέει, στο συγκεκριμένο σημείο για να θυμηθούν τα παλιά, όπως αναφέρει στο σελίδα. Η εμφάνιση της αστυνομίας στο Ρίμπας άλλαξε τα σχέδια και τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες μετακινήθηκαν σε άλλο σημείο, στην διασταύρωση της Βάρκιζας, όπου και ξεκίνησαν την επίδειξη. Το ελληνικό Fast and Furious, λοιπόν. Μετά από λίγη ώρα εμφανίστηκαν και εκεί η αστυνομία. Αμαύρε, δεν έχετε το Θεό σας και εσείς, τους διώξατε από το Ρίμπας, πάτε εδώ. Και τα ΜΑΤ, με αποτελέσμα να συμπιωθούν επεισόδια, όταν ομάδα 50 ατόμων άρχισε τον πετροπόλεμο και τη ρήψη φωτοβολίδων. Έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων με τους αστυνομικούς να παντούν με ρήψη χημικών. Οι συγκεντρωμένοι τελικά διαλύθηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Το ρεύμα από το Ρήμπα στη Βάρκιζα έκλεισε για κάποιο διάστημα ώστε να καθαριστεί από τις πέτρες. Όλα αυτά για τις βραδινές κόντρες. Αν είναι δυνατόν. Αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα δεν αφήνει τα παιδιά εκεί. Μπορούμε να κάνουμε meme. Κόντρες με Πασόκ. Κόντρες με Πασόκ. Χρυσά χρόνια. Είχε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε. Νομίζω μέχρι πρώτη νοσή και εκεί στο... Πώς το λένε ρε παιδί μου. Όχι. Πες το, εκεί που είναι και σινεμάδες, το Στέρ από πίσω. Νομίζω ότι στα Καρφούρ είχε κάτι τέτοια με κόντρες.
Αλλά τα παλιά τα κοιτάω. Όχι, εντάξει, τα κουτσοέβλεπα. Εγώ θυμάμαι κουτσοπήγαινα. Παλιότερα είχε στην Παραλιακή, νομίζω. Πιο παλιά στον Περιφερειακό. Είχε γενικότερα σου κάποιου παλιού να θυμάται. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Όχι απλά αυτά καλό να μην γίνονται. Εννοείται δεν πρέπει να γίνονται. Παρ' όλα αυτά, μάλλον υπάρχει ζήτηση από το κοινό. Όταν μαζεύονται ξημερώματα Τετάρτης 2.000 κόσμος για να παρακολουθήσει κόντρες αυτοκινήτων μηχανών. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, 2.000. Ένα μικρή. 2.000 δεν μαζεύουν. Και τους είπα και λίγο διακριτικά γιατί είναι λίγο. Προχθές. Κάτι ησυχία. Προχθές το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είχε λιγότερο από 2.000 κόσμο. Ναι, αλλά δεν είχε κόντρες. Δεν είχε κόντρες. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Πάτμαν. Καλώς το να. Ο Ζάχος είναι καντίνα. Α, ωραία, φίλε. Τη σκέψω εκείνη τη μέρα πήγε και άνοιξε τη το βράδυ. Όχι, δεν θα πήγαινε. Έχουμε ρεπορτάζ και για την Άθε. Ξέρεις ρε, εσύ ότι έχει και καντίνα εκεί, είσαι περπατημένος. Καντίνα ο Ζάχος. Έτσι, να το ξέρουμε αυτά. Και έχει ονοματίσει όλη την περιοχή δηλαδή. Ο Ζάχος είναι πίσω από το event. Εννοείται. Εννοείται. Έχεις βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση εκεί, μήπως, στο λεκανοπέδιο, το ξέρεις? Εκεί όχι, στη Λάρισα. Α, έχεις βρεθεί σε κόντρες στη Λάρισα? Ναι. Έπαιρνα και μέρος τώρα κάτω. Α, μπράβο, αθλητής δηλαδή, σπορτσμαν. Ναι. Με τι, με μηχανάκι, με αυτοκίνητο? Όχι, με ένα Ibiza Cupra. Α, μάλιστα. Είναι κάτι εξοχήν κοντραριστικό αμάξι αυτό, το Ibiza. Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι κανένα λόγο. Εγώ στην αρχή το είχα πάρει, ήταν μανίσιο που λέγαμε και εμείς τότε, 100 άλογα. Και το είχα φτάσει γύρω στα 4.32, 4.35 και έβγαζε στο δυναμό. Τώρα τα έχεις παρατήρηση φαντάζομαι το σπορ, Τώρα οδηγώ ένα Volvo και πάω στη Λαχανακορά να ξυπουρθώ. Ούτε κόντρες, ούτε τίποτα τώρα. Άστο να πάω τίποτα. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Είδες άμεση ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, ρεπορτάζ και για την Αθήνα να ξέρουμε ποιος είναι ο Ζάχος. Πάρ' τον να μάθεις. Όπου λέει από τα 100 άλογα στα 432. Το παλιό το σπόρο αυτό με τα χαμηλωμένα τα μάξια εκεί. Ωραίες εποχές. Έχουν λείψει αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον αθλητισμό μας. Δεν βλέπεις η κρίση, το ξέρεις αυτό. Είχα κάνει πριν από χρόνια πραγματικό ρεπορτάζ. Αλήθεια, πήγα εδώ στα φαναρτζίδικα της μοναστηρίου από πίσω, που πας και παίρνεις ανταλλακτικά και ρωτούσα, ας πούμε, πώς πάμε ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι έχετε κίνηση, γιατί λέει, η κρίση λέει, έχει πλήξει και τους μετατροπείς των αυτοκινήτων. Ναι. Θα μπει όλο στη διαδικασία, να χαμηλώσει, να βάλει spoiler, πώς τα λένε αυτά, δεν έχω ιδέα από αυτοκίνητα βέβαια, αλλά μ' αρέσει, τα θαυμάζω, τα φημέτα τζάμια, τα black light από κάτω, τα woofer, τα που περνάνε. Είναι η σύνδεσή μας με μια άλλη εποχή. 2.000 κόσμος, όταν μπορεί και μαζεύεται 2.000 κόσμος και υπάρχει κάνει. Αγορά, υπάρχει αγορά. Υπάρχει και κάνει μπάχαλα. Όχι μόνο αυτά. Δηλαδή, τι να σου πω. Σου μειώνουν τη σύνταξη, σου μειώνουν το μισθό, σου μειώνουν το τέτοιο. Σιγά μην βγει τώρα 2.000 κόσμος στον δρόμο. Θα κάνει μπάχαλα και να στήσει εδώ φράγματα. Ενώ για τις κόντρες, δεν μας πάρετε και το τελευταίο πράγμα. Για να αναβιώσουμε τα παλιά, έλεγε η ανακοίνωση. Όλα στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και με το όνομα τεπωνυμάκι σας, εφόσον επιθυμείτε, να κάνετε μία μίνι απόδραση αυτό το Σαββατοκύριακο σε Βασιλίτσα, 3-5 πηγάδια, Καϊμάκ, Τσαλάν, Σέλι, Φαλακρό. Μαζί με τα Opticon Express και το Explosivo Travel. Βέβαια, αν τη δίναμε αυτή την πρόσκληση το καλοκαίρι που γίνονται οι προετοιμασίες, ίσως και να έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο σε εμάς εδώ του αθλητικού. Τώρα ακούς 3-5 πηγάδια, το μυαλό σου πάει κατευθείαν. Εκεί χτίζεται ο μεγάλος. Εκεί χτίζεται ο μεγάλος. Και ούτω καθεξής. Και εν τέλει δεν μάθαμε ποιος κέρδισε στις κόντρες. Αυτό είναι το θέμα. Παρ' όλα αυτά, το άθλημα. Ο Ζάχος κέρδισε. Ο Ζάχος σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μας κόβουν την μπαλίτσα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και σήμερα μπαλίτσα. Καθότι και πρωτάθλημα και κύπελο περιλαμβάνει η αγωνιστική. Χθες ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση του κυπέλου, η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Ξάνθη θα βρεθεί στον δρόμο του Δικεφάλου, που έκαμψε πολύ δύσκολα την αντίσταση του Όφη. Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, πίσω στο σκορ με 2-0, μείωσε με 2-1 κάπου στο 70 κάτι και πήρε το πολύτιμο εισιτήριο για την φάση των 8.
σήμερα. Στις 3 η ώρα Κισαμικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. 3-0 επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ο Ατρόμητος Αθηνών τη Λαμία. Με το πρώτο μάτς να έχει λήξει 2-2, αμφίραμο το παιχνίδι, αμφίροπο, η Λαμία υποδέχεται και την Κυριακή τον Άρη. Οπότε περισσότερο θα έχει στραμμένο το βλέμμα στο ντέρμπι της Football League. Ο Πας Γιάννενα αντιμετωπίζει τον Πλατανιά. Στο πρώτο παιχνίδι ο Πλατανιάς έχει επικρατήσει τον Υπηρωτών με 1-0. Και η ΑΕΚ τον Λεβαδιακό με το πρώτο μάτς να έχει τελειώσει με 0-1. Ο Άρης αγωνίζεται αύριο στη ρεβάνωση του 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στους 7.30. Παράλληλα όμως έχουμε και πρωταθληματάκι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο τηλεόραση από τις 3 η ώρα θα βλέπουμε. Τι ωραία. Με τον Ηρακλή να υποδέχεται στα εξαναβολής. Ποια αγωνιστική μέρα να ήταν αυτή άραγε. Τον Ηρακλή να υποδέχεται την Κέρκυρα στις 5 και 4 στο Καφτατζόγλιο. Και τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στις 7.30 στην Λάρισα. Με Μπαστακό και Περόν ο Ηρακλής. Στην αποστολή όπως διαβάζουμε, πώς θα λατρεύω αυτά τα ρεπορτάζ. Με γεμάτη φαρέτρα. Άρε σειρά μου. Γλυκός πονοκέφαλος. Ναι. Ευχάριστος επίσης πονοκέφαλος. Με γεμάτη φαρέτρα αλλά με απόντες, καθώς δεν θα δώσουν το παρόν σημερινή συνάντηση ο Ρούσος λόγω τιμωρίας και ο Λεωνίδας Αργυρόπουλος που δεν έχει προλάβει να προπονηθεί. Ενώ ο ΠΑΟΚ το παρόν στη Λάρισα στην αποστολή μάλλον συμμετέχουν και ο νέο αποκτηθής και άρτια φιχθέντας πολυπροσφάτως Ενρίκε, το νέο και το τελευταίο απόκτημα της ομάδος, αλλά και ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή της τελευταίας αναμέτρησης του δικεφάλου. Και δεν αποκλείται κιόλας με δεδομένες τις ελλείψεις που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ να κάποιος από αυτούς να χρησιμοποιηθούν. Από τη στιγμή που ο Αθανασιάδης δεν θα δώσει το παρόν, είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στο Αγρίνιο, οι λύσεις στην επιθετική γραμμή και στην πλαϊνή είναι περιορισμένες. Και ο Κάμπος είχε θεματάκια. Μπορεί να δει ο κόσμος και τους καινούριους. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπίνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα γι' αυτό πήρα. Βεβαίως και καλά. Και να, ευχαριστούμε. Να προτάξω το ρητό. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Ναι, βέβαια. Ήρθε. Άρα να λέμε καλό καλοκαίρι από σήμερα. Ναι, όχι, είναι υπερβολή, πλεονασμός λέγεται καλό καλοκαίρι. Σωστό γι' αυτό. Πρόσεξε. Ευχάριστο, δροσερό. Ήπιο καλοκαίρι. Ναι. Καλοκαίρι. Ναι, έτσι. Εγώ ακούω τον Μάριο, τον Ασλαμάβου, που λέει καλό καλοκαίρι κάθε μέρα. Και αυτός είναι ένα θύμα της κατάστασης. Ναι, για τη γλώσσα γενικά που υπάρχει ένα θέμα. Α, καλά, καλά. Γενικά, δεν φταίμε όμως. Φταίνε πολλοί οι παράγοντες. Τι να κάνουμε. Ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι, αναπαράγουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε διαζώσεις. Βεβαίως. Πίνοντας ένα ωραίο καφεδάκι. Μακάρι. Και μιλώντας για την ετυμολογία, για την εξέλιξη της γλώσσας κτλ. Είναι το αντικείμενό μου γι' αυτό. Α, γιατί, τι, ποιο είναι το αντικείμενο. Πολλά πράγματα έκανα όταν κάνεις, ξέρεις, σε όλες τις σχολές τις πανεπιστημιακές. Ναι. Κάνεις το λεγόμενο τέτοιο, πες το. Διπλωματική εργασία. Ναι, βέβαια. Στοιχείο δηλαδή. Ναι. Εκεί ήταν ένα από τα θέματα. Αχα, και γιατί ξυπνάς τόσο πρωί, πήγες σε πανεπιστήμια και γιατί είσαι τόσο πρωί ξυπνιός. Πρέπει. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι εργάτης του πνεύματος και άρα πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Δεν γίνεται. Θα το λέω κι εγώ αυτό, μ' άρεσε. Δεν υπάρχει θέμα. Μ' άρεσε. Ναι. Και πήρα που λες τώρα, θα σ' άκουσα. Ναι. Να πω την καλημέρα μου, καλό μήνα. Καλά. Έτσι, μια άλλη διάθεση, ψυχολογία κτλ. Έτσι. Και λέω, να πω, και κάτι λέγατε, γιατί σήμερα μια μνήμη, Βερεντίκοφ, τι είπα, αναφέρω. Βερεντένικοφ. Για το Γέλτσιν, αυτό το λαμόγιο. Για το Γέλτσιν, το λαμόγιο, μέγα. Έτσι, έριξε την τέτοιο, έριξε το τείχος, μια χαρά. Τα έκανε όλα. Ναι, το τείχος έριξε εκεί και ανέχθηκε άλλα τείχη. Βλέπε στο Ισραήλ. Βλέπετε τώρα το καινούργιο τείχος στο Μεξικό που γίνεται και ούτω καθεξής. Ναι. Όπως μας συμφέρει το τείχος, ε. Αλλά ναι, εννοείται. Και όπως μας συμφέρουν οι ξένοι. Ναι, πού είναι τα κορίτσια. Σήμερα έχω Τζουζέπε, τι να κάνω.
Σωστός, ωραίος. Να σε, λοιπόν, να, να σου, δώσω, λέμε, να σου δώσω και, και μια ιστορική, ένα ιστορικό στοιχείο, μιας και μίλησες για τη γλώσσα, ότι σαν σήμερα το 1977 εφαρμόζεται η εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία όλα τα δημόσια έγγραφα στην Ελλάδα θα συντάσσονται πλέον στη δημοτική. Ναι, και κάτι ανέφερες για τη δουλεία, ναι, η οποία επανήλθε όμως με πιο δρυμή τρόπο σήμερα πλέον. Με υπόγειο, με αφάνεια. Αυτό βλέπεις τι γίνεται, δεν υπάρχει. Καλά, εντάξει, ναι. Εννοείται, εννοείται. Φιλιά, καλημέρα. Βάζω ανωτελεία και συνεχίζουμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που μας λέει βάλε από σκούμας το τραγούδι Κάγκουρα θα ρίξεις γέλιο. Θα το βάλουμε άματι επιστροφή και θα το αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά που μαζευτήκανε χθες στη Βάρκιζα να τρέξουν στις κόντρες. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή κάνουμε μίνι ανάπαυλα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, πάντα ήθελα να το πω αυτό. Μεγάλη κομματάρα αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά εκεί στη Βάρκιζα. Βάρκιζα τέλος και όχι μόνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή εδώ στη δεύτερη του ώρα στο Λίμπερο 107,4. Βέβαια εμείς οδηγούμε προσεκτικά, οδηγούμε και οικονομικά εφόσον κινούμαστε στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε αυτό εφόσον αποκτήσουμε τον μπομποδέκτη της E-Way με τον οποίο μπορούμε να περνάμε τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους ευκολότερα και οικονομικότερα, εξασφαλίζοντας μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα ΙΟΤΑΧΗ, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον μπομποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site της aegeanmotorway.gr και ο ποποδέκτης της E-Way θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείτε. Καλημέρα και στη γραμμούλα και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς το να. Έλεγα με τα μνημόνια θα γλιτώσουμε από αυτά. Με ποια, με τις κόντρες. Τις κατσαρίδες, παιδιά. Με τις κόντρες. Ό,τι και να γίνει. Ναι, δηλαδή είχα καιρό να δω φτιαγμένο αυτοκίνητο. Θυμάσαι πριν από καμιά 15 ετία. Ναι, ναι, και εγώ βλέπω. Ήταν και ζούσαμε στο σύμπαν του Need for Speed. Πώς λεγότανε. Fast and Furious. Fast and Furious, ναι. Και εγώ βλέπω. Ήταν φύγει αυτή. Βλέπω ένα τη βδομάδα και θέλω και να το χειροκροτήσω ή θέλω να το βραβεύσω κάθε φορά που περνάει. Σκέψου τώρα δυτικές συνοικίες χωρίς πειραγμένα αυτοκίνητα. Φάει χωρίς αλάτι. Άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε. Σε λίγο να μας πεις ότι παίζετε και τένις. Έτσι όπως έχουν γίνει. Άλλη μια μάστιγα που την έχουν ενθίξει κάποιοι φίλοι και συνάδελφοι ιντερνετικοί τύποι. Ναι. Αυτό με το τένις. Ότι ξαφνικά όλος ο κόσμος, ο φιλάθλος κόσμος της Ελλάδος ενδιαφέρεται για το τένις. Έλα ρε, μοδάτη είναι αυτή. Δεν ξέρω, το παρατήρησες. Το παρατήρησες τώρα με το Grand Slam που ήταν στην Αυστραλία. Που ήταν το τελευταίο με το Federer. Ναι, είναι στην Αυστραλία, ναι. Αυτή είναι τώρα της μόδας, δεν τους πιστεύω αυτούς. Δεν έχουν πιάσει ούτε ρακέτα για τέτοιο το καλοκαίρι. Να πάρει ακροατής και να πει, άκου να σου πω φουλαράκι, επειδή έχω παίξει τένις και ξέρω. Αυτό μπορώ να ακούσω. Να το δούμε και αυτό ρε Μπάμπη, και μετά τους πατήσει τέτοιο φτιαγμένο αυτοκίνητο. Έτσι, μας κόβουν τα φτιαγμένα αυτοκίνητα και μας φέρουν το τένις. Αυτή είναι η ριζέ. Έτσι, δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Μήπως είδατε τη συνέντευξη του μεγάλου. Ο Τζουζέπε εδώ, έχει το ρεπορτάζ, έχει το ρεπορτάζ. Τζουζέπε, συγχαρητήρα για την αφίσα. Βέβαια. Συγχαρητήρα, μπράβο. Ιδέα Batman υλοποίηση. Υλοποίηση, Τζουζέπε βγαίνει, βέβαια. Εντάξει, είμαστε. Μετά είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να κάνεις κάτι χωρίς καθόλου αισθητική. Παλέψαμε με τις ειρηνίες. Απλά συγκρατήσε την ώρα που τη φτιάχνεις. Μην βάλεις και κάτι ακόμα. Όχι. Μόνο πιστή τέτοια. Δεν ξέρω, την είδες εσύ τη συνέντευξη. Εγώ την είδα, ναι, έξω πολύ γέλιο. Ναι. Αλλά δεν είδα μόνο αυτό. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο, mm-hmm, έτσι όπως έκανα, κοιτούσα το κινητό μου το Facebook. Ναι, ναι, ναι. Έπεσε στη σελίδα του Λούμπε, δεν ξέρω αν τη λέμε αυτό. Ναι, το λέμε, εντάξει, γιατί να το πούμε. Ναι. Ναι, όπου έχει ένα βιντεάκι του Σόρα, mm-hmm, που λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε 1000 χρόνια. Ουρακλής, ναι.
που τον έκανε τηλεμεταφορά. Πού το. Έχει τέτοια βιντεάρα. Αμά θα την ψάξουμε, θα μπούμε, θα μπούμε. Θα σε στείλω, θα σε στείλω. Χίλια χρόνια Μεγάλη Αλέξανδρος. Γήπεδο στο Μέγα Αλέξανδρο. Θα σου έλεγε πού το βίντεο. Φέρε μου το βίντεο. Φέρε μου να το δω. Τι ήταν αυτή, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσο άνθρωποι που τον πιστεύουν. Γιατί όχι. Ρε εσύ, εδώ πιστεύει τον καθένα. Γιατί όλου του υπόλοιπου που πιστεύει. Μέσα σε αυτή τη λογική εντάσσεται και ο συγκεκριμένο. Κατάλαβε. Όχι, ρε μπάμπα. Αυτό λέει παλαβωμάζει. Δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να δούμε ότι αυτοί που του δώσαν λεφτά, αν υπήρχε κράτος, να τους πάρει και να τους βοηθήσει τους ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τους δώσει τα λεφτά που τους υπόσχεται. Δεν υπόσχεται στον καθένα 40.000 ευρώ, αν υπογράψουνε. Κάτι αυτά τέτοιο. Δεν. Εν τω μεταξύ. Που τα έχεις φέρει το χαρτί, που τα είπα. Ναι, για πες. Εντάξει, στη συνέντευξη πήγε να τον παγιδεύσει ο Στρόιντερ, να τα λέμε όλα. Ναι. Δεν είπε ότι θα ρίξει χαστούκια στο Στρόιντερ. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Είπε ότι θα ρίξει χαστούκια σε όποιον του ζητήσει τα λεφτά, απλά για αυτό και όχι για όλη την Ελλάδα. Ναι, έτσι. Έτσι. Μόνο για την Ελλάδα. Και εμείς, και εμείς. Εγώ λέω να δώσουμε και εμείς. Το live μας που θα έχουμε στις 14 του Φλεβάρι θα δώσουμε και εμείς μετοχές. Πού είναι η μετοχή, πού είναι η μετοχή, στο τερτάνι του κόκαλη. Άντε φιλιά, καλή σου μέρα. Τσάω, τσάω. 2-31-0-287-38 για καλημέρα σας. Καλημέρα, αστρικές καλημέρες. Κάστε πάντα, πλέον έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα. Καλημέρα από το διαστημικό σταθμό, τον ελληνικό, όπου ο μήνας κρατάει 12 λεπτά. Έτσι. Αν δεν σκαταπάρεις 12 λεπτά θα έχω Μάρτινα, ξέρετε. Έτσι. Συγγνώμη. Και άλλες, για το Μάρτινα δεις παροιμίες που έχει. Όταν έρθει ο Μάρτινας εδώ. Είμαστε εδώ πέρα πάνω, στο διαστημικό σταθμό που χρηματοδοτεί ο φίλος μας της ώρας. Παρέα με το Μεγαλέξη. Ναι, χιλιά χρόνια, δεν το ήξερα αυτό. Χιλιά χρόνια Μεγαλέξη όταν σκύπερε στην Ολυμπιάδα. Γιατί είναι κάτσε μια στιγμή, ρε φίλε. Τώρα εδώ πέρα λέμε χίλια χρόνια Ηρακλής, ο οποίος έχει έντονο συντρίσεις πριν από 100 χρόνια. Όχι, και παραπάνω. Και παραπάνω. 105. 105, εντάξει. 1908. Κάτε, πότε είναι το. Πότε? 1908, και αν βάλεις τον όμιλο Φιλομούσο. 108 χρόνια. Ναι, και παραπάνω. Πώς λες εσύ, πέρα κλουμπ και ιστορίες, άμα βάλει και ο Ηρακλής τη μαμά του συλλόγου. Τους μύθους του Ηρακλέως. Όχι, να βάλει τον Αργία, ας πούμε, τίποτα. Τον όμιλο Φιλομουσών. Φιλομουσών, αν το λέω σωστά, με διορθώσει κάποιος. Δηλαδή, καταλάβω κάτι μια φιλαρμονική τώρα έχει ξανακλεί. Ναι, ξέρω εγώ. Ή μιλάμε για τις μουσες αρχαιότητας, οπότε αλλάζει η κατάσταση. Είναι πρώτη μάνα, δεν είναι γυναίκα, πρόεδρο και τα σχετικά. Αυτό δεν το έχω διευκρινίσει. Τι κάνει η ζωή η Βουγιούκα, γιατί δεν γράφει αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάει, γιατί δεν γράφει αυτά τα πράγματα. Να μορφωθεί ο κόμος Ηρακλέος. Βουγιούκα πήρε ρεπό να πάει στα γενέθλια να φάει ζουζουκάκια. Τέλος πάντων. Όχι, κάποιοι άλλοι έχουν ρε, αλλά που γάμε στο χαρά. Παλιά υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ένα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ένα σύλλογο, οι ακάλεστοι παντού, του θυμάστε κανείς. Το έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει. Είχαν βγει και στις εφημερίδες και τέτοιο. Το είχα διαβάσει νομίζω. Εγώ γνωρίζει ένα άτομο από αυτό. Στο V Magazine πρέπει να το είχα διαβάσει. Δεν θυμάμαι που τους είχαν δώσει συνέντευξη, πάντως εγώ είχα γνωρίσει ένα άτομο από αυτούς. Που πηγαίνανε σε εγγένεια, σε. Ξέρω, σου μιλάω για άκρος μορφωμένα άτομα, δεν σου μιλάω για κάτι μάτς πόλης, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή άνθρωποι με επιφάνεια, δεν ήταν. Οι οποίοι τεινόντουσαν κανονικά, όμορφα, ωραία, παιδιά που έχει σήμερα εγγένεια, έχει εγγένεια, ας πούμε, κάτω στη Τσιμισκή. Ωραία, πάμε κι εμείς στη Τσιμισκή. Έτσι, ναι. Κάντες, γεια σας, καλωρίσκω το μαγαζί, καλά λεφτά να έχετε, παιδιά, μπράβο, σκατήρια που είναι μπουφές εκεί. Παιδιά, εσύ ποιος είστε με το γαμπρού. Αυτό το κάνανε κάτι φίλοι μου στα Γρεβενά, όπου πηγαίνανε για πολλά χρόνια τα Σαββατοκυριακά σε ένα μέρος όπου γινότανε γάμι και πηγαίνανε συνειδητά τώρα τρία άτομα. Καθότανε, αράζανε, τρώγανε, πίνανε. Και κάνανε το ζευγάρι το επόμενο που πήγε να δοκιμάσει. Πού να τους πάρεις χαμπάρι τώρα, σε μέσα δύο χιλιάδες κόσμο, ας πούμε. Τα παλιά. Να πάρεις χαμπάρι τώρα αυτό που πήγαινε να φάει τσάμπα. Τα παλιά τα χρόνια αυτό. Τα παλιά που δεν υπήρχαν και προσκλήσεις για ονομαστικές για να πας. Ναι, τα παλιά τα χρόνια δεν έπαιρνες τηλέφωνο να δηλώσεις ότι θα παρευρεθείς στο γάμο. Το δεδομένο ότι υπάρχει άφωνο φαΐ. Παντού ήταν μόδα, δηλαδή είχαν ξεφύγει και ένα διάστημα. Βέβαια εδώ πέρα πάνω στο διάστημα που είμαστε τώρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Πού να πάμε να φάμε το διαστημικό σταθμό, δεν λέει. Περάσει κούτρες στους αστροναύτες. Ερχόμαστε, τώρα. Ερχόμαστε, Κρόνε, ερχόμαστε, να ξέρεις. Έτσι, φιλιά, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Τσάω. Αχ, τώρα τι μας βάζουν έτσι πάρα πολλά θέματα. Πρώτο αναλύσεις το ότι που μας καταντήσαν. Έτσι πρέπει να λέγεται πλέον η εκπομπή μας. Ότι τα παλιά τα χρόνια τα πήγαινε στο γάμο. Δεν έπαιζε αυτή η λίστα ότι δηλώνεις. Πρέπει να πάρεις 10 μέρες πιο πριν. Να πεις ότι θα έρθω όσον και καλά. Και το έχεις παρατηρήσει ότι πλέον δηλώνεις ναι με την παρουσία σου. Αν δεν πας πληρώνει
πώς το λένε. Ναι, τέτοιο, ναι, σου λέει, εμένα μου είπε 600 ναι, άτομα. Ναι, 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 θα πληρώσω 600. Δεν με ενδιαφέρει άμα δεν έρθει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορούσα να πάρω άλλο γάμο που είχαν 606, ας πούμε. Έτσι, κάπως ήρθε σαν πράγματα. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια πήγαινε εκεί κανονικά, δήλωνε την παρουσία σου, ήσουν δεν ήσουν μέσα στην. Στην λίστα, έτσι το έκανα αυτό. Η ακάλεστη ώρα να πηγαίναμε κι εμείς, αλλά δεν γίνονται ούτε καν εγγένεια. Παλιά γίνονταν και εγγένεια, είχε τα κάνα παιδάκια, είχε τα τέτοια του, είχε τα ωραία του. Όταν ήμασταν μικροί, ψάχναμε όλα τα μαγαζιά. Τώρα τίποτα, εκεί μας καταντήσανε, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287 και 38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Δίνουμε και σήμερα μια διπλή μετάβαση δωρεάν στο χιονοδρομικό κέντρο της αρεσκίας σας για αυτό το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα για το Σάββατο, μαζί με την Oticon Express και το Explosivo Travel. Όποιος επιθυμεί να πάει μια βολτούλα να γουστάρει σε 3-5 πηγάδια, Βασιλίτσα, Καϊμάκ, Τσαλάν, Σέλι, Φαλακρό. Κινικητές επιπρόσθετα κερδίζουν ή παίρνουν μέρος στην κλήρωση για μια μάσκα τουσκή. Όχι μόνο καλοκαιρινές. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνεται συζήτηση, νομίζω απασχόλησε τον Πανελληνό. Έκατσε αρκετό και τον είδε το Σόρα. Από τη διαπιστώνω. Ναι, μεν αυτό, τι μα λέει, τι μα λέει, αλλά. Κι άμα τάγει, τι γίνεται, ξέρεις, αρνείσαι. Καμιά φορά. Τον Βλάση Τσάκα, δηλαδή τη πολιτική ουσιαστικά. Γιατί και ο Βλάση Τσάκα, το θυμάσαι. Ναι. Έφερνε επενδυτές. Συνέχεια. Εμείς οι αθλητικοί γενικά τα έχουμε. Έχουμε την τεχνογνωσία. Μπορούμε να καταλάβουμε πλέον. Γιατί. Σε πόσες ομάδες ήρθε. Νομίζω μόνο στον Ολυμπιακό δεν έχει συμβεί αυτό στην ιστορία του. Αυτό το περιβόητο σύριαλ. Όχι, έρχεται ο επενδυτής ο τάδε. Εκεί πέρα γίνεται αλλαγή σκητάλη. Εκεί αλλαγή σκητάλη. Τέλος, δεν έχεις καταλάβει. Είναι ανοιχτή σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Σε Παναθηναϊκό, με Άραβες, με τέτοια. Στην ΑΕΚ το ίδιο. Θυμάσαι και το Σκλαβενίτη που θα ερχόταν από το Μεξικό. Στον ΠΑΟΚ πόσοι και πόσοι περάσαν. Στον Άρη Άραβες. Στον Ηρακλή βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Μέχρι και Κινέζοι προέκυψαν με την τελευταία επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν και ο Βλάσης Τσάκας της πολιτικής, ο Αρτέμις Σόρας, σου λέει και εγώ φέρνω μεγάλο επενδυτές, φέρνω λεφτά, θα κάνω την Ελλάδα να πούμε πρωταθλήτρια χώρα. Εμείς θέλουμε πολιτικούς βέβαια, κυρίες και κύριοι, να υλοποιούν και όλος ο κόσμος, νομίζω, από αυτό έχει κουράσει, να υλοποιεί τις εξαγγελίες. Να μην λέει σκίζω μνημόνια για να μην τα σκίζει και ούτω καθεξής, αυτό θα σε κάνω. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον στο εξωτερικό κάποιοι άνθρωποι έχουν το σθένος να υλοποιήσουν τις πράξεις τους. Και βεβαίως στην Ιταλία, φίλε μου Τζουζέπου, που και αυτή πλήττεται με πολιτικούς αμφιβόλου παρουσίας. Εδώ έχουν βγάλει μέχρι και Μπελουσκόνη, δηλαδή οι Ιταλοί και αν πρωτοπορούν. Είχαν και αυτόν τον Μπέπε τώρα στα πρόσφατα που έχει βγει και αυτός μέσα στη Βουλή. Ναι, ναι. Πώς το λένε. Τρελαμένος. Παρ' όλα αυτά, μία Ιταλίδα είχε υποσχεθεί, λέει, στοματικό σεξ σε όσους ψήφιζαν όχι στο πρόσφατο δημοψήφισμα της Ιταλίας. Ποιο το αποτέλεσμα, τη βγήκε? Πάλι όχι, νομίζω. Όχι, βγήκε. Ναι, γιατί σου λέω ότι όποιος το είχε πει, και η Μαντόνα, βεβαίως. Η Μαντόνα είπε ότι σχεδίαζε να κάνει την ίδια πράξη σε όσους ψηφίζανε Χίλαρη Κλίντον. Και ήταν ένας από τους λόγους, μάλλον, που η Χίλαρη δεν βγήκε πλανητάρχησα. Το ρεπορτάζ από την γειτονική Ιταλία και τις υλοποιήσεις των εξαγγελιών των προγραμματικών δηλώσεων της συγκεκριμένης αρτίστας, της Πάολα Σαουλίνο, κάνει λόγο πως οι πρώτοι 400 τυχεροί ήδη, λέει, έγιναν κοινωνοί των εξαγγελτικών διαδικασιών της Παολίνας. Πήρανε, λέει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ, το δώρο τους. Δεν το λέμε για δώρο, το λέμε για υλοποίηση. Ανταποδοτικότητα. Εγώ άκουσα ότι είναι 400 περίπου. Ποιοι? Αυτοί που πήραν οι πρώτοι τυχεροί. 400 ναι. Ναι, οι πρώτοι τυχεροί. Αλλά πόσοι ψηφίσανε, πόσα εκατομμύρια είναι το θέμα. Και πώς το αποδεικνύεις αυτό το πράγμα. Ναι. Ω, σωστό και αυτό. Πώς το αποδεικνύεις. Λες, εσύ, να φτάσουμε σε τέτοια, ας πούμε, σημεία μαϊμουδιάς. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να, δηλαδή, να ψηφίσεις τώρα το ναι και να πας και να πεις εγώ όχι. Ίσως να έχει ένα τρόπο μέσα από τις ερωτήσεις, μέσα από αυτό, να δει την πολιτική κατεύθυνση του κάθε ψηφοφόρου. Και αν είναι άξιος να δεχθεί τις υλοποιήσεις της Παολίνας.
Το 27χρονο μοντέλο από την Ιταλία λέει ότι ήδη βρήκε, μάλιστα έψαξε ίδια, τους 400 άνδρες που ψήφισαν όχι. Και γιατί μόνο άνδρες, το καταλαβαίνω. Και ξεκίνησε να κάνει πράξη την υπόσχεσή της. Προσέχω, λέει, σε κάθε άντρα που κάνω, θέλω να φοράει προφυλακτικό. Αν δεν θέλει εκείνος να φορέσει, τότε αποφασίζω εγώ τι θα κάνω με την περίπτωσή του. Έως τώρα, όπως λέει, κανείς δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Εντάξει, αυτό έλειπε. Μια φορά, λέει, έγινε κάτι πολύ αστείο. Ένας, λέει, δεν μπορούσε να έρθει σε κατάσταση, καταλαβαίνετε, και έβαλε τα κλάματα. Παρόλο που έκανα, παρόλο, λέει, που έκανα τα πάντα, και συγκεκριμένη Παολίνα δεν τα κατάφερα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Να πω ότι και εγώ στην Παολίνα έστειλα μήνυμα να αρθεί. Ναι. Δίποτε ψηφίσα όχι στο Τσίπρα. Ναι, ναι. Όχι στο Τσίπρα, ναι. Αλλά μου λέει δεν μετράει. Δεν μετράει. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο άλλος φίλε Πάβη, για να μην μπόρεσε να, πρέπει πριν να τον είχε κάνει να ξέρει. Μόνο στην ιδέα ότι θα πήγαινε να πάρει το δωράκι του, εγώ όμως αποκαλύπτω αυτό που είπε ο Τζουζέπε, ότι ήταν ψηφοφόρος του ΝΕ. Και το βάρος, ναι, το βάρος των ερηνιών δεν τον οδήγησε στον συνείδηση. Η συνείδηση. Έτσι, έτσι. Πώς είμαστε. Καλά, μωρέ, καλά. Ταλαιπωρηθήκαμε. Γιατί ταλαιπωρηθήκαμε. Γιατί με τους αγρότες που έχουμε μπλέξει. Α, έχουμε και αυτά, ναι, έχουμε και τα... Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και σήμερα, ναι, εδώ κοντά, λέει, βγαίνουν και στο Δερβαίνι σιγά σιγά. Γενικότερα τα προβλήματα αρχίζουν και εντείνονται. Αλλά δεν το βλέπω να προχωράει πολύ το πράγμα. Έτσι έχω μια τέτοια αίσθηση. Δεν βλέπω στεναρό μέτωπο των αγροτών. Θα ξεφουσκώσει. Έχω αυτή την... γιατί δεν αντέχεται αυτή. Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, θα το δούμε, θα το δούμε. Εντάξει, θα περάσουν και οι ορδές των οπαδών του Άρεως που θα εκδράμουν είτε στη Λάρισα είτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και θα ανοίξουν κάθε. Δεν έχει βγει τελικά απόφαση. Όχι, δεν βγήκε. Ακόμη. Η αστυνομική διεύθυνση Λαρίσης δήλωσε ότι αδυνατεί να εγγυηθεί την ομαλότητα εξαγωγής του τελικού και μάλλον αυτό μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ. Καλά, εννοείται ότι η αδυνατή ειδική στον κάμπο, ειδικά, εντάξει, να λέμε τώρα. Πόσοι άξιμοι έχει χρειάζεται ένα μάτσο γήπεδο, έχει 2.000 αριανού 2.000 παραθυράκου. Ναι, αλλά εντάξει, είναι μια ευκαιρία. Είναι δίκιο, θα ήθελα να γίνει στο Αλεξάνδριο επιτέλου. Ναι. Πάντων, Θεσσαλονίκη, έτσι, όχι καν, ούτε καν Βόρειο Ελλάδα. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή σε άλλη πόλη. Πάντως, αν είσαι οπαδός, εγώ νομίζω ότι οπαδός, για τον οπαδό, το να γίνει και στο ΟΑΚΑ. Λέω εγώ τώρα μια αιρετική άποψη εδώ για τους φίλους του Άρεως. Θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί θα κάνεις μια πολύ δυνατή εκδρομή μέσα στο... μέσα στις γραμμές, ας πούμε, του αντιπάλου. Και θα δείξει εκεί πιο οπαδική κουλτούρα και μαγιά, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών. Λέω εγώ τώρα έτσι μια σκέψη. Ναι, αλλά γιατί, εντάξει, να δεις... Καλά, γιατί να το κάνει, ναι, από την άλλη αυτό, αλλά λέω... Νέδρα, όταν έχει παίξει τόσα παιχνίδια. Σωστό και αυτό, έτσι. Σωστό και αυτό, λοιπόν. Νομίζω δεν υπήρχε τελικό στο κυπέλλο, ο οποίος θα μην ευνοεί έναν από τους δύο, τέλος πάντων. Να, έγινε όμως. Είναι κάποια άλλη ομάδα, έτσι. Και τελικό, έγινε και τελικό, το 1998 είχαμε πει Τζουζέπε, την 1η του Φλεβάρη έγινε τελικό στο Παλέντε Σπορ. Και εκτός από την ΑΕΚ κατέβηκαν και άλλες ομάδες να παίξουν. Αν είναι δυνατόν. Δεν το ξέρω αν το θυμάσαι. Το είχαμε αναφέρει στο ξεκίνημα. Λοιπόν, και ίσως το δίκιο θα ήταν ένα Final Four ή Final Eight, έτσι. Να γίνεται. Final Four το είχαμε το Final Four, αλλά το μαζέψαμε γιατί εδώ δεν μπορούμε να διεξάγουμε ένα μάτς με φιλάθλους δύο ομάδων. Τότε που μαζευόταν τέσσερις. Όμως θα ήταν πραγματικά δίκιο. Έτσι, δεν θα μπορούσα να διαμαρτυρηθεί κανένα. Ναι, ισχύει, αλλά είμαστε γενικά. Και εισπρακτικά νομίζω είναι πολύ καλό και για το άθλημα πολύ καλό, αλλά είστε με μυαλιά μερικών. Τι, τώρα που θα πάμε στο φεγγάρι με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το κάνουμε εκτός στρατόσφαιρας. Για την εθνική υπηρεσία που ετοιμάζεται. Έτσι, έτσι. Θα κάνουμε έτσι, να ξέρετε πολύ, γιατί εδώ πέρα δεν έχει κατάσταση άλλο. Να σε καλά, σε φιλούμπε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μία βόλτα στο φεγγάρι. Οι αιτήσεις, γιατί λέγαμε και για τη φίλη μας την Παολίνα και τις υλοποίησεις των πολιτικών όσον αφορά το θέμα των εξαγγελιών που κατά καιρούς βγάζουν, θα σας φέρουμε και ποτάμια, θα σας φέρουμε και γέφυρες. Βάσει αιτήσεων υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
υπάρχει ναι, καταχώρηση, υπάρχει ένα Excel. Εδώ υπάρχει ένα Excel. Έως τώρα λέει οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 10. Αιτήσεις, θα μπορούσα να το πω εγώ. Έχουν ξεπεράσει τις 10.000. Οπότε λέει για τους υποψήφιους Ιταλούς που έχουν ψηφίσει στο δημοψήφισμα φίλο μου Τζουζέπε. Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, για να μην κατηγορήσουν ότι α, και εσείς αλήτες, να πούμε δεν τα, αυτά τα λέτε και δεν τα κάνετε. Όχι, θα τα κάνει όλα, θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του. Αλλά και τύχη. Αν και την επιθυμία λένε ταξιδέπετε σε Φότζια, Καμπομπάσο, Λατίνα, Ποζιτάνο, τι είναι αυτά, μέρη είναι. Μέρη, ναι, νότος. Λατίνα, Ποζιτάνο, Κανταντζάρο, Σαλέρνο, Κάλιαρη, Μπουμπόσο, Κατάνια και Μπομπάρτζο. Καθές λέει, αυτές λέει οι πόλεις περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος της ιδιότυπης περιοδίας της συγκεκριμένης αρτίστας, θα λέγαμε. Νότια Ιταλία, λοιπόν. Είδες, μόνο εμείς είχαμε το ρεπορτάζ εδώ, σας είπαμε που να μην πάτε. Γιατί τώρα αυτά τα φτηνές πτήσεις πάνε στο βορρά. Στο βορρά και θα έχουμε και δυσκολία εκεί. Μάλλον στο βορρά είχε το ατύχημα και τη δυσκολία ο φίλος που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην παραλαβή του δώρου του. Έτσι. Στο νότο το ταπεραμέντο είναι αν μη τι άλλο. Πιο έντονο. 7:30. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Λόγο Επειδή και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα σαν μπαλάκι του τένις, διότι κυρίες και κύριοι διαπιστώσαμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει μια μεταστροφή στα ενδιαφέροντα της φίλαθλης ελληνικής κοινότητος. Έχουμε παρατήσει τα ποδόσφαιρα και το έχουμε στρέψει στα τένις. Και φυσικά η ελληνική δισκογραφία έχει εφοδιάσει με υλικό. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς το να. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς αριανός είμαι, έτσι. Χαίρετε. Λοιπόν, δεν βγήκε η απόφαση για το γήπεδο, έτσι. Όχι, 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 όχι. Απορρίφθηκε μάλλον, απορρίφθηκε η εισήγηση της αστυνομίας. Είναι να μην διεξαχθεί στη Λάρισα όπως επιθυμούσαν και οι δύο ομάδες. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν μάλλον να το διοργανώσουν έναν απλό τελικό στο άθλημα που λέγεται μπάσκετ. Δεν μπορούν. Ναι, γιατί δεν το ρίχνουν στο φλουρί, ρε. Να τα τελειώνουμε, ναι. Να μαζευτούμε όλοι μαζί, ας πούμε, εκεί πέρα, ξέρω εγώ, επισημότητα, ξέρω εγώ, κουλουράκι, παξιμαδάκι, καφεδάκι, ξέρω εγώ τον άλλον. Τάκ το φλουρί στον αέρα. 50-50 στο στοίχημα. 50-50, ξέρω εγώ τον άλλον. Το πέτυχες εσύ, το σηκώνεις, γεια σου, πάνε το καλό να πας. Δεν υπάρχει ελπίση. Ισχύει. Ναι, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε έναν αγώνα. Το ίδιο συνέβη και στο Final Four του League Cup, στο Volley. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εδώ και δύο, πότε τελειώσαν οι ημιτελικοί, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Πού θα γίνει ο τελικός, πού θα γίνει. Δηλαδή, λες και η Αμάνη και τι θα γίνει, δεν ξέρω κι εγώ. Έχει. Ο ημιτελικός πότε ήτανε πριν κανένα μήνα σχεδόν. Ναι, ένα μήνα πριν. Ναι, ένα μήνα, 40 μέρες από εκεί. Εγώ είπα μπορεί να γίνει κάποιο βράδυ να μην πάρουμε χαμπάρι σαν τις κόντρες στη Βάρκιζα και να γίνει ο τελικός και να βγούμε την άλλη μέρα και να το δούμε στα site γραμμένο ότι έγινε. Και ίσως αυτή θα είναι πιο... Αυτό πάλι δεν μπορεί, αδυνατή αστυνομία. Τι αδυνατή αστυνομία δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αδυνατή λέει κάτι να ρωτήσουμε την αστυνομία, να ρωτήσουμε το στρατό, την αεροπορία και τον ναυτικό μου. για να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλο. Δηλαδή να πεις τι να πω. Και κατά τα άλλα θα πάμε να πάρουμε και την πόλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό. Να σε καλά. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Λόγω επειδή τον μπλόκο τον αγροτώνε. Λόγω επειδή. Αυτό είναι το κυρίαρχο της δικαιολογίας που υπάρχει όσον αφορά τη Λάρισα. Θα δούμε, εντάξει, ένα σύριαλ, να γράφονται πραγματάκια. Να γίνονται πραγματάκια στην χώρα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό, με το όνομα τεπώνυμό σου, εφόσον επιθυμείς, να λάβεις μια δωρεάν μετάβαση για δύο άτομα αυθημερών για αυτό το Σάββατο, για το χιονοδρομικό κέντρο της επιλογής σου. Ένα από τα 3-5 πηγάδια είναι αυτά τα χιονοδρομικά. Η Βασιλίτσα, το Καϊμάκ Τσαλάν, το Σέλι και το Φαλακρό. Όπου τα Opticon Express σε συνεργασία με το Explosivo Travel διοργανώνουν εκδρομούλες για τον ελληνικό λαό να πάει στο ταπεινό σκι, που είναι και αυτό μέσα στην παράδοση του Έλληνα σαν... Σαν τον τένις όπως είδαμε. Και είδαμε και διάφορα άρθρα. Διάφοροι φίλοι μας εξεγέρθηκαν στα social media και δεν ξέρω αν το κάνανε δικαίως ή αδίκως,
Αλλά δεν ξέρω αν το παρατήρησε και εσύ αυτό, Τζουζέπε. Ότι γενικά σχολεί, δηλαδή στα Facebook αυτά γράφανε και τα κανάλια κάνανε όχι Φεντερική, όχι Τζοκοτική, όχι αυτό, όχι εκείνο. Οι Έλληνες βέβαια είχαμε δώσει νομίζω το στίγμα μας χρόνια πριν με τον Παγδατή, δεν ήταν, όταν έπαιρνε μέρος σε διοργανώσεις. Ναι, και προνόμασταν. Ναι, προνόμασταν, γιουχάρανε, πετούσαν αντικείμενα γενικότερα. Έχουμε και αυτόν τον Ελληνοαυστραλό, τον Κύριο. Κυριά, ναι. Κύριο. Αυτός είναι ακόμα πιο... Αυτός κάνει μπάχαλα μόνος του. Δεν χρειάζεται, έτσι. Τον έδειχνε στο Αυστραλιανό, ήταν για ένα γύρο που πέρασε και λέει ένας πολύ ήρεμος Κύριος, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν η είδηση της αγωνιστικής ότι δεν έσπασε ρακέτες, δεν μάλωσε με διαιτητές, με οπαδούς. Έτσι, Έλληνας είναι ρε φίλε. Δηλαδή τι τώρα να πούμε σε αυτό το φλό, σε παρακαλώ, τένις είναι να πούμε για αρχόντους. Τι είναι, τίποτα λινάτσες. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Ράπτης από το Προβοκατέρ έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο οποίο κάνει διασκευή συνθημάτων ποδοσφαιρικών σε ταινιστική προσέγγιση, ας πούμε. Πώς θα ήταν αν όντως ασχολιόμασταν λίγο παραπάνω, γιατί δεν θέλει πολύ ακόμη ένα Grand Slam να αρχίσει να αποκτάει διαστάσεις εθνικού διγασμού. Και δεν ξέρω αν, Τζουζέπε, μπορούμε κάποια να τα μεταφέρουμε, να τα δώσουμε και λίγο συνθηματικά, ας πούμε. Το μόνο πρόβλημά μου είναι ότι στο άρθρο μέσα είναι το ωραίο ότι σου έχει κάποιο link για να ακούσεις τον κανονικό ρυθμό. Ναι, κάποια τα ξέρουμε, κάποια δεν τα ξέρουμε. Καλά, εγώ δεν ξέρω σχεδόν κανένα. Λοιπόν, όχι, θα στα δώσω εγώ ένα εδώ, ρε παιδί μου. Θα πούμε μόνο συνθήματα που φωνάζουν ομάδες Θεσσαλονίκης. Έτσι, για να έχουμε, λοιπόν. Κάτσε να δώσουμε το πρώτο, ρε παιδί μου, έτσι εδώ. Όποιος είναι Ισπανός που λέει. Αυτό το ξέρεις, κατάλαβες ποιο είναι. Τραγούδα, εσύ και εγώ θα μπαίνω, θα δίνω τις καταλήξεις. Έτσι, με αυτό που λέγαμε στην αρχή, να κάνουμε παλαμάκια. Εσύ κάνε παλαμάκια. Όποιος είναι Ισπανός, τον πίνει στο Γουίμπλετον και έχει και ένα μπαμπά. Κάνε λίγο. Τον Νόβακ τον Αλίταρα. Τα βράδια τα κοιμότανε. Γνωστό, το ξέρετε δικό σας, με ένα σέρβο από αυτόν, με άσους και καρφιά. Έτσι, έτσι, για το σύνδημα που θα μπορούσε να επικρατεί εάν υπήρχαν οι οπαδικές προσεγγίσεις μέσα στα τένις. Και το άλλο το ξέρεις, ρε παιδί μου, που είναι γνωστό, που λέει «Και τρέχατε, και τρέχατε, μα δεν σας προλαβαίναμε σε Grand Slam και τα λοιπά. Μου θέλατε μπακχάτ». Τι είναι το μπακχάτ και καρφιά? Ισπανοί είστε από αυτά. Έξω με χιαστό ο Ναδάλ. Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο, για να δώσω το. Σερενάρα, είμαι χαλιά. Βλέπω τη Σαραποβά με τα κεφάλια. Που τα βλέπω, τα άλλα έξι. Σερενάρα, είμαι χαλιά. Τα έχω παίξει. Να έχω παίξει με το λόγο επειδή. Και το τένις, γιατί μπαίνει και αυτό μέσα στη ζωή μας. Εγώ να σου πω ότι έβλεπα μικρό Σταυρούπολη τένις. Και έχω παίξει και ξέρω. Τένις, εγώ έπαιζα μόνος με ένα ντουβάρι. Σκουός είναι αυτό. Εντάξει, έκανα ότι έπαιζα με κάποιον αντίπαλο. Έτσι τον ονομάτιζες. Γιατί ήρθε στην τελική, ρε παιδί μου, ο Έλληνας έχει τη δυνατότητα να παίξει τένις. Γιατί? Γιατί, παιδί μου, το καλοκαίρι τόσο ρακέτα. Στην παραλία κρακ ρουκ. Δεν σου δείχνει ότι έχουμε την έφεση ότι... Beach tennis. Θα έχουμε χώμα, χόρτο και άμμο. Τι είναι κάνουμε... σκόρτο? Το τένις παίζεται σε χόρτο. Εντάξει, και σε... το πήγες σε καλοκαιρινές δραστηριότητες και λέω μπάσκετ. Όχι, αυτό είναι μετά το χώμα είναι το αποτέλεσμα. αλλά θα έχουμε και άμμο. Και άμμο. Αλλά πρέπει να βρούμε ειδικά μπαλάκια τα οποία να αναπηδούν στην άμμο. Αυτό άμμο, όποιος το κάνει, δεν ξέρω, θα το δολοφονήσω εγώ. Σκέψου ρε εσύ τώρα. Καβούρια θα έχουμε. Και μόλις πέφτει μπάλα στο σημείο, το καβούρι θα πετάει την μπάλα. Δεν ξέρω. Αλλά... μπορούμε να έχουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, στην ελληνική εκδοχή του τένις, ναι, αυτού του χωμάτινου, να έχουμε και δίπλα κόσμο που κάθεται με τις πετσέτες και ξαπλώνει. Ναι. Αντί για κερκίδες. Και αυτό. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρες, παιδιά, καλημέρες. Καλώ το να. Λοιπόν, ένα ξέρω εγώ ότι άμα έχουμε χόρτο τένις δεν θα παίξουμε. Τζαμάικα τένις μπορεί να λέγεται το συγκεκριμένο. Και μου θυμίσατε, παιδιά, μικρός θα παίξει και εγώ τένις. Έχει πολλά χρόνια.
αλλά εγώ ήμουν τον μπαλάκι. Είχαν βάλει πιο μεγάλη σαν. Ο ένας παλιάρα πήγαινα στην άλλη, δεν θα το ξεχάσω καμιά φορά αυτό. Τραυματική εμπειρία. Έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι ο κόσμος ασχολείται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα με το τένις για κάποιο λόγο που δεν έχουμε καταλάβει? Προχθές έπεσε, δεν θυμάμαι, ένα μεσημέρι έπεσε και η Μπαρτσελώνα. Ναι. Πάω το γιο μου να δει την Μπαρτσελώνα σε ένα μαγαζί. Ναι. Οι τρεις τηλεοράσεις έριχνα τένις με κόσμο να τις βλέπει με φωνή και την Μπαρτσελώνα την είχα σε μια γωνία. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Ή έχω καιρό να βγω έξω, κάτι δεν κατάλαβα. Με Ευρώπη θέλατε. Όχι φίλε, εγώ δεν ήθελα Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι παγκόσμιο. Το Grand Slam είναι το Wimbledon, είναι το Roland Garros, είναι το Αυστραλιανό Open και το US Open. Τα ξέρουμε κιόλας, δεν είναι αυτό το θέμα. Βατμανίδη μου λέει, μου φαίνεται ότι είσαι κρυφοτέτιος. Κρυφοτέτιος και έτσι. Κρυφοτένιος. Έχει κρυφοτένιος. Έχει γείτονα Σταύρου πολύ. Η επόμενη αφίσα που θα βγάλεις θα έχει άρωμα τένις μέσα, όχι αυτή που έβγαλες. Η περσινή που είχα βγάλει είχε άρωμα πικ πονγκ. Είχα φωτογραφηθεί με ρακέτα του πικ πονγκ. Ρότζερ Φεντερίδης. Και η φετινή παιδιά είναι γαμάτη. Τζουζέπε Βιέρι, ο υλοποιητής. Εδώ, σε αυτόν. Ο αντιγραφέας. Σε αυτόν αξίζουν τα εύσημα. Μπράβο ρε Τζουζέπε. Άμα ήσουν και παουτσάκι θα ήταν καλύτερο. Τι να κάνουμε τώρα, τα γονίδια δεν έπαιξαν. Τένις, δεν γίνεται. Τζουζέπε ο Πάουκ σήμερα, πες ή αύριο με τη Λάρισα. Α, και κάτσε, δεν είδα το πρόγραμμά μου για τον καναπέ. Εγώ γιατί συνήθως οι Αριανοί ξέρετε καλά το ρεπορτάζ. Αυτό λέω, ναι, δεν έχω την ατζέντα μου τώρα. Την πίτσα ΠΑΟΚ. Τελικά βγήκε αυτή η πίτσα ΠΑΟΚ, τι έγινε? Βγήκε. Δεν ξέρω, μα την είδαμε, μήπως ήταν κανένα τρίκ αυτό. Δεν πήραμε χαμπάρι. Δικάσερι, τι. Δεν ξέρω, μια κατεψυγμένη σε σούπερ μάρκετ και αυτά, πίτσα ΠΑΟΚ. Ας μας ενημερώσει κάποιος ακροάτης, αν την έχει δει πουθενά, να πάλι τη δοκιμάσουμε. Κανονικά και μετά μαζί σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Επίσης. Είπαμε, είμαστε μοναδική εκπομπή που μας κλείνουν οι ακροατές. Ναι, και σου λέει εντάξει, εγώ φεύγω. Είχα δοκιμάσει τότε παλιά το. Κρασί ΠΑΟΚ. Κρασί ΠΑΟΚ. Δεν πεινότανε. Η μπύρα ΠΑΟΚ κάτι έκανε. Ναι. Εντάξει, τώρα μπύρα. Αυτά ήταν επίσημα, όχι, το κρασί δεν ήταν επίσημο. Ήταν επίσημο ήταν ο Μπατατούδης, συνονόμα του Μπατμάνεως. Ωραία. Είχαν βγει. Είχε βγει αφρόλουτρο ΠΑΟΚ. Αφρόλουτρο. Ναι, άσε. Η τσικνίλα μύριζε, να πούμε, καντινίλα. Και το καλύτερο που είχε βγει εκείνη την εποχή ήταν τα προφυλακτικά ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν επίσημο ή όχι, πάντως είχε κανονικά ένα κουτάκι. Ναι. Ναι, ναι, που έλεγε, που είχε πάνω το μωτό και έλεγε. Κιασμίν. Το. Αντιεμπορικό. Πάω κιασμίν ποτέ και δεν πούλησε κανένας. Είχε πάνω το μωτό ότι. Το AIDS απειλεί. Ο δικέφαλος προστατεύει. Εκτός αν τα είχε και όλα σε αν δεν ήταν δικέφαλα εκεί, δεν ήταν κανένα πρόβλημα, ότι κάτι δεν είχαν καταλάβει καλά. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τον Λίμπερο για κάνα δεκαλεπτάκι ακόμη θα είμαστε στους εθέρες των 107,4. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Πάντα να μας δίνει τις οικονομικές λύσεις για άνετες και φθηνότερες διελεύσεις. Μέσω του ποποδέκτη της E-Way, με τον οποίο εξοικονομούμε χρήματα και αποκτούμε σημαντικά προνόμια, όπως 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, έως και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, μέχρι και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείτε να αποκτήσετε τον ποποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site της aegeanmotorway.gr, και ο ποποδέκτης της E-Way θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά είμαστε. Καλά, αυτά τα προφυλακτικά από φήμες λένε ότι το άνοιγε και μέσα δεν είχε προφυλακτικό. Τι είχε? Είχε ένα χαρτάκι που έλεγε ΠΑΟΚ είσαι. Ήτανε προφυλακτικά Αυγούστου, μόνο τότε. Ή μπορούσε να λέει το χαρτάκι καλά τώρα, ποιο μπας να κοροϊδέψεις. Παρακάστα, ξέρεις.
Έτσι θα... Τι θα έλεγα. Για πες. Αυτά τα... Και ο Άρης έχει κάνει προσπάθειες τέτοιες. Εμπορικές. Για κρασίου. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Θα έπινα, εννοείται. Δεν το θυμάμαι. Έχω ένα κρασί Ηρακλή στο σπίτι. Έχω ένα κρασί Ηρακλή το οποίο ήταν βέβαια τη αυτόνομη, δεν ήταν επίσημο. Ναι. Αλλά το έχω κρατήσει έτσι, ρε παιδί. Δεν τα ανοίγει αυτά από την άλλη. Επειδή αυτά είναι, τώρα είναι, για είναι, μεγάλο γεγονό. Ναι, ναι, για μεγάλο. Έχω ένα σπίτι Ηρακλή. Να, να τα πούμε για αυτά. Ναι. Αλλά τον Άρη. Άμα δεν έχει ξύδι για σαλάτα, τα ανοίγει. Τον Άρη, τον Άρη. Καλά, του Πάκου δεν πεινόταν, εντάξει. Ήταν άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Η μπύρα πεινόταν. Τον Άρη δεν θυμάμαι. Έχει πιει, θυμάσαι κρασί Άρη. Όχι, όχι. Έχω πάρει, δεν έχω πιει. Έχω πάρει. Κάπου στο χωριό γύρω σπίτι, κάπου σε κάποιο ράφι αράζει. Λες όταν θα πάρει ο Άρης κύπελλο. Αυτά ετικέτες βάζουν μόνο, ρε παιδί μου. Βρίσκουν εκεί το πιο φθηνό. Πάλι βάζουν μια ετικέτα, κάναμε κρασί. Ε, ναι, προφανώς, προφανώς. Αλλά τώρα εντάξει, μην πατάμε. Μπορούμε να βγάλουμε και κρασί μπατμανίδι, ρε παιδί. Βεβαίως, βεβαίως. Βγάλε, ρε, βγάλε για τον Αγίου Βαλεντίνο, ρε. Σωστό. Σωστό. Ετικέτες χωρίς κρασιά. Απλά θα έχω τις ετικέτες, ρε παιδί. Ού, θα πω ότι έχουμε 10 διαφορετικές ετικέτες, θα λέω έτσι σήμερα η κάβα μας. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Από την εξωτική Γερμανία. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλημέρα και στους δύο. Μπάμπη. Ναι. Η Βαγγέλενα, το θυμάσαι εκείνο το τηλεφώνημα. Ναι, 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 λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι στον τρίτο μήνα, στο δεύτερο παιδί βέβαια. Η Χρύσα ήδη τραγουδάει κάθε πρωί κύπελο, κύπελο στον πύργο το λευκό πηγαίνοντας στον παιδικό σταθμό. Επειδή δεν το έχουμε δει ακόμα, ναι. Αν είναι βάμος και αυτός Αργανάκη, ναι. Που θέλω δηλαδή διακαείς πόθος, ναι, βέβαια. Έλα σπίτι να σ' ανοίξω το κρασί του Άρη. Έχεις. Εννοείται ρε φίλε, πλάκα με κάνει. Από πότε είναι, θέλω φωτογράφησε το και στείλ το μου μία. Και μινιατούρα και μεγάλο. Από ποια χρονιά έχει βγει αυτό. Τώρα να αλλάξω κατηγορία να πάρω γεωγραφία. Πόσα χρόνια το έχεις ρε παιδί μου. Μήπως κυκλοφορεί κιόλας, να πάω να πάρω, γι' αυτό σου λέω. Δεν θυμάμαι. Ναι, εντάξει, δεν μάλλον θυμάμαι. Θες να με δηλητηριάσεις. Με το που θα δούμε, αν είναι κορίτσι, εμείς είναι και θα ανοίξουμε τη μινιατούρα να το πιούμε. Ναι, ναι, ναι. Μετά φυσικά θα συνεχίσουμε. Ναι. Εάν είναι αγόρι θα ανοίξουμε το μεγάλο. Πάλι καλά που δεν είπες αν είναι παιδί. Αν είναι κορίτσι και αν είναι παιδί, λέει, στο κορίτσι θα ανοίξω το μικρό, στο αγόρι το... Απ' το χέρας είσαι. Και εγώ από τον Πισνίκο είμαι. Θέλω να μου στείλεις φωτογραφία το μπουκαλάκι. Θα κάνω έκθεση φωτογραφία στο λόγο επειδή. Αβενέβεσαι, λέω. Έγινε. Έγινε, φιλιά. Τσάω, τσάω. Αυξάνεστε και πληθύνεστε με το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι η κατακλίδα. Γιατί οι άνθρωποι ακούγανε το πρωί, η γυναίκα γκρίνιαζε, ο άντρας έλεγε κάτσε βρε παιδί μου, τι είναι αυτά. Οπότε σου λέει για να... ξέρεις, για να μην ακούσει Μπατμανίδη, αναγκαστικά θα πρέπει να υποκύψω σε συζυγικά μου καθήκοντα. Και έτσι φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά, διότι με τον Μπατμανίδη κανένας, ας πούμε, αλλά ναι. Με τον Μπατμανίδη κανείς, αλλά ήρθε η ώρα της ανατροπής, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδής. Οι φίλοι ακροατέ του σταθμού γνωρίζουν ότι με τη θερμοσέρβις μπορούν να βοηθήσουν να γεμίσουμε τις δεξαμενές, τις κοινωνικές δεξαμενές ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακρότες του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-68-52-16 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-000. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέφης. Μια εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Για τα σκι δεν βλέπω να πούμε τον κόσμο. Άμα ήταν κανένα ουίσκι, μια χαρά θα στέλνατε για τέτοια. Καλύτερα, γιατί αυτά που περισσεύουν τα βάζουμε εμείς στον κορμπανά και θα πάμε στη μένα. Θα πάει το λόγο, θα σας πάει εκδρομή. Το είπα και χθες και στην Έλενα. Ωραία. Έτσι, στα βουνά, στα όριστα άγρια βουνά. Αύριο ευελπιστώ να έχουμε εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάρι στο μπασκετικό.
το Σάββατο στις 9. Ήθελαμε σήμερα με τον Τζέπε, χθες μ' αρέσει που συζητάμε πράγματα ότι θα πούμε στην εκπομπή και δεν τα λέμε ποτέ. Ναι. Θέλαμε να πούμε. Αλλά βάλτε το κι εσείς λίγο στο μυαλό, ίσως να το συζητήσουμε ναι. αύριο και μεθαύριο. Τα 10 κλισέ που προηγούνται ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος που θα ακούσεις στα ραδιόφωνα. Ναι. Όπως ας πούμε το κλασικό για μένα, το νούμερο 1 είναι το κορδόνι. Το ένα κορδόνι μας χώριζε. Βάζουμε αυτό. Και, ναι, σκεφτείτε, ας πούμε, τι κλισέ εκφράσεις υπόνονται. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να, τι κάνουμε. Καλά, εσείς. Μια χαρά είμαστε. Ο ποιος είστε, ο Χρυσάνθος? Όχι, δεν είμαι ποιος? Ο Μπάμπης είμαι. Ο Χρυσάνθος στις 10. Αλλά είναι τόσο κυτρινόμαυρη η εκπομπή μας που κύριε πραγματικά. Μπάμπη, ναι. Να κάνουμε μια ερώτηση. Παρακαλούμε. Ο 98,7 FM τι έγινε? Τι γιατί να... δεν ακούγεται? Ο 98,7 έχει κλείσει καμιά 5 χρόνια. 6. Γιατί έκλεισε? Δεν ξέρω, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Εσύ το ότι μιλούσε μου φαίνεται εκεί, έτσι? Όχι, δεν μιλούσε εκεί. Α, όχι. Όχι, όχι. Αλλά πώς σας ήρθε αυτό για τον... Πού το θυμηθήκατε το 98,7? Έτσι, θυμάσαι, μου φαίνεται ήταν και εφημερίδα. Και εφημερίδα, βέβαια, βέβαια. Τα αθλητικά νέα με το Λάμπρο Σκόρδα. Βεβαίως, με την εκπομπή Απονεύρωση. Α, με το Σκόρδα, ναι. Ναι, μυθικές... Και μόλις έπεσε ο Σκόρδας, σβήσανε αυτά. Σβήσανε, σβήσανε. Κλείσανε το 98,7, κλείσανε και τον τάφο τους. Ναι, ναι, αυτά όμως ήταν, ας πούμε, αργιανά ήταν. Όλα, αργιανά και άρρωστα, όλα μέσα. Και ο Χρύσανθος ήταν. Γιατί δεν, ας πούμε. Ξανά συνέχισε, δηλαδή δεν ξέρω ποιος, ας πούμε, γιατί δεν συνέχισε αυτό να βγαίνουν ή να μιλάνε στο ραδιόφωνο? Τα έκλεισε ο Σκορδάς? Τα έκλεισε, μάλλον δεν πήγε καλά η επιχείρηση, έπεσε λίγο έξω, δεν είχε αναγνωσιμότητα, δεν είχε τέτοιο. Τι να κάνω, είναι στη Γαλλία τώρα ο Λάμπρος. Και τα Σπόρτο ξέρω εγώ. Ναι. Και τα Σπόρτο Βορρά που έσβησαν, που χάθηκαν. Σβήσαν και αυτά, χαθήκανε στη λύθη του χρόνου τα Σπόρτο Βορρά. Δυστυχώς. Και μου λέτε τώρα, επειδή είπαμε δύο λέξεις, ναι, ο κύριος Σκόρδας, ας πούμε, είναι εν τη ζωή, βρίσκεται, είναι βέβαια, καλά. Βέβαια τον άνθρωπο, βέβαια, μια χαρά είναι. Στη Γαλλία βρίσκεται, χτύπα ξύλο, μια χαρά. Στη Γαλλία, βεβαίως, βεβαίως. Σοβαρά? Ναι, εννοείται. Αφού θα πήγαινε στο δικαστήριο, στη φυλακή. Όχι, για ποιο πράγμα, για ποιο λόγο θα πάει ο άνθρωπος? Ένα για αυτά, ξέρω εγώ, που είχε κάνει. Τι έκανε? Για τον Άρη, για τα αυτά, ξέρω εγώ. Όχι, στη Γαλλία ζει και βασιλεύει. Εντάξει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Πάντως, αν θέλετε, υπάρχει και ο Yellow Radio στο 92 και 8, που ασχολείται μόνο με θέματα του Άρεως. Εκτός από το λόγο επειδή, που είναι βαθιά. Καλά, εντάξει, κοίταξε, αν άνθρωπος σας είναι γερός, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα στην τελευταία γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή έχω ένα θέμα. Ναι. Θα εδώ και 20 λεπτά να σας στείλω μήνυμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν το στέλνεις, δεν το δέχεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, στο FM. Τρόπος για την κλήρωση. FM κενό ονοματεπώνυμο στο αποστολή. FM κενό το ονοματεπώνυμο στο αποστολή στο 54526. Το στείλες. Μπράβο, ναι. ενώ λέει ότι το έχω στείλει, λέει δεν παραδόθηκε. Δεν το βλέπω. Εντάξει, πάρε με τηλέφωνο μόλις κλείσουμε την εκπομπή να σημειώσω το ονοματάκι σου, αφού έχεις στείλει και είσαι ο ήρωας που θα πάει τον καλό σου. Τον καλό σου λέω. Την καλή σου κανένα φίλο σου, με ποιο θα πας? Με την κοπέλα μου. Έτσι. Βέβαια, καλά έκανες. Γι' αυτό και θα της πεις ότι πλήρωσες όμως, γι' αυτό πολλά λεφτά. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, μόλις κλείσουμε, πάρε με ένα τηλεφωνάκι να σημειώσεις το όνομά σου και να το δώσεις στην γραμματεία. Και να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Τσάω. Το προηγούμενο τηλέφωνο. Ευχαριστώ τίποτα άλλο. Ναι, ήταν κάπου σαν να μας πήρε το 2009 τηλέφωνο. Τέλεια. Κατάλαβε το κυτρινό μαύρο λόγο επειδή. Να τα λέμε και αυτά. Με είπε και Χρύσανθο. Τι καλύτερο. Τι άλλο θες. Χρύσανθε. Νόμιζα το Χρύσανθο να πει το. Καίγε, ντόντια μαζί. Όχι αυτό. Τεράστια φωνάρα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Φτάσαμε στο τέλος του λόγου επειδή. Τζουζέπε μου. Απ. Τι λέμε. Εδώ λέμε καλημέρα. Καλημέρα. Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σας φιλούμε. Τσάω.